Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Channel 9 στις 6. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και το απρόοπτο, όπως και η υπέρβαση, χαρακτηρίζουν τα έθιμα της ημέρας. Η Ξάνθη νιώθει περήφανη για τις καμήλες της και στην Ήδρα ο γαμπρός στο σκάι. Αλλού όμως προτιμούν να δίνουν συγχώρεση. Καμήλες περιφέρονται ανέμελα στους δρόμους της Ξάνθης. Πιτσίρικα προσπαθούν να φάνε αυγά χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους στην μπέλα. Ενώ στην Ήδρα, ο γαμπρός το σκάει και αφήνει σύξυλη την ύφη. Τα παραπάνω δεν είναι περίεργες ειδήσεις των ημερών. Είναι ήθη και έθιμα του λαού μας που αποδεικνύει ότι και πρωτότυπο χιούμορ διαθέτει και ότι τηρεί ακόμη πιστά τις παραδόσεις. Μπορεί η Σταυρούπολη της Ξάνθης να μην διαθέτει κλίμα τροπικό. Έχει όμως καμήλες, οι οποίες σουλατάρουν στους δρόμους και ξεσηκώνουν ποικίλες αντιδράσεις, λόγω των ημερών φυσικά. Κάποτε εδώ υπήρχαν πράγματι καμήλες, ήταν όλη η περιοχή αυτή του Σούγελης καλλιεργείται από καπνά, τον Πασμά. Και οι μεταφορές γινόταν με καμήλες και όλο το εμπόριο. Προσκαλούμε όποιον δεν ήρθε να έρθει να το παρακολουθήσει από κοντά. Είναι υπέροχα εδώ. Όπου γάμος και χαρά, οι κάτοικοι της Ήδρας πρώτοι. Με ένα πρωτότυπο τρόπο κλείνουν οι εκδηλώσεις της αποκριάς. Στο λιμάνι της Ήδρας, οι κάτοικοι παρευρίσκονται σε ένα γάμο, ο οποίος λύγει όμως πολύ άδοξα. Ο γαμπρός το σκάει και αφήνει την ύφη στα κρύα του λουτρού. Είναι ο γάμος που προσπαθεί να παντρέψει την παράδοση με τον μοντερνισμό. Παραδοσιακή είναι η νύφη, μοντέρνος είναι ο γαμπρός. Στο τέλος όμως εδώ στην Ήδρα χάνεται ο γαμπρός και μας μπαίνει η νύφη, μας μπαίνει η παράδοση. Αν δεν έρθει κάποιος στο καρναβάλι της Ήδρας, δεν ξέρει τι σημαίνει ξεφάντωμα, δεν ξέρει τι σημαίνει διασκέδαση. Δεν θέλω φαγητό, φτάνει. Όπως και να έχει, η εκδήλωση κερδίζει το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις. Μπορεί η νύφη στην Ήδρα να μην συγχωρέσει ποτέ και με το δίκιο της τον γαμπρό που την άφησε στα σκαλιά της εκκλησίας, στην Πέλα όμως δεν κρατούν κακία. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάζεται η μέρα της συγχώρεσης. Το έθιμο, πέρα από χαρτοαϊτούς και λαγάνες, προστάζει υποκλήσεις και χειροφιλήματα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αντάλλαξαν πικρές κουβέντες. Λόγω της ημέρας, λοιπόν, τα μικρότερα μέλη της οικογένειας ζητούν συγγνώμη από τα μεγαλύτερα για ό,τι στραβό έκαναν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εμείς Μακεδόνες εδώ πέρα έχουν επιλέξει αυτό το δρόμο να το κάνουν για να συγχωρεθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, ό,τι έχει συμβεί μέσα στο έτος, αυτή την ημέρα, φιλώντας το χέρι μικρό του στο μεγαλύτερο κτλ., ζητούν τη συγχώρεση του μεγαλύτερου. Τα παιδιά μαζεύονται σε ουρά. Φιλούν τα χέρια των μεγαλύτερων και υποκλίνονται. Υπόκληση λέγεται Πάσκα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η Πάσκα, τόσο το καλύτερο, αφού ο καλύτερος κερδίζει ένα χρηματικό έπαθλο και τη συγχώρεση. Στο Κυλκίσελα και την Πέλα το αυγό έχει την τιμητική του, αφού συμβολίζει την αρχή της νηστείας. Το αυγό όταν μπαίνει στο στόμα, βουλώνουμε το στόμα και αρχινάει η νηστεία. Όποιος καταφέρνει να πιάσει το αυγό με το στόμα θεωρείται καλότυχος. Με μια προϋπόθεση βέβαια. Να νηστέψει ευλαβικά και να μην βάλει αυγό στο στόμα του μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Μποφόρ και καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού έως και την Τετάρτη. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από σταδιακή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Αν ξεχάσετε τα χιόνια, αυτά δεν μας ξέχασαν. Μάρτις όμως είναι και κάνει τα δικά του. Μέχρι εδώ ήταν. Η ζέστη και ο ήλιος μας αποχαιρετούν, για λίγο τουλάχιστον, και δίνουν τη θέση τους στο κρύο, τη βροχή αλλά και τους δυνατούς ανέμους που θα δυσκολέψουν την επιστροφή των εκδρομέων. Η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Μια πτώση όμως που θα γίνει περισσότερο αισθητή στην Βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα και μετά, καθώς ο Ιδράργυρος θα πέσει κατά 6 με 7 βαθμούς Κελσίου και τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη θα χιονίσει ακόμα και σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής του καιρού είναι οι βροχές που φέρνουν ισχυροί νότιοι άνεμοι. Θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι οι άνεμοι, οι οποίοι στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν ακόμα και τα 8 με 9 μποφόρους ένταση. Κυρίως όμως από το απόγευμα και μετά. Όσοι ταξιδεύουν με πλοίο θα συναντήσουν πολλά μποφόρ, ενώ οι καταιγίδες και οι νοτιάδες θα είναι ισχυροί στα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δυτική Μακεδονία. Εκτός όμως από τις βροχές και τους έντονους ανέμους, στην επανεμφάνισή τους στη χώρα μας θα κάνουν και τα χιόνια, που θα πέσουν στα ορεινά αλλά και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως το Καϊμαξαλάν, η Φλόρινα, η Κοζάνη, οι Σέρες, το Μέτσοβο και η Καστοριά. Υπομονή λοιπόν μέχρι την Τετάρτη, οπότε και τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν και αργά το βράδυ θα σταματήσουν.
Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου και ήδη στις εθνικές οδούς Αθήνων Πατρών και Αθήνων Λαμίας η κίνηση πυκνώνει όσο περνάει η ώρα. Η τροχέα βρίσκεται επιποδός και κάνει συνεχείς ελέγχους και αλκοτέστ, ενώ περιπολικά κινούνται κατά μήκος των εθνικών οδρόμων για να ελέγχουν τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Η επιστροφή των Αθηναίων αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Αλκοτέστ και ελέγχους στις τροχές συναντούν στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθήνας οι εκδρομείς του τριημέρου. Όχι όμως και κίνηση. Από νωρίς το μεσημέρι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου, ενώ όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και η κίνηση. Όσοι επιστρέφουν από την Πελοπόννησο στην πρωτεύουσα συναντούν μόνο ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη μόνιμη πληγή, την Κακιά Σκάλα. Κακιά Σκάλα είναι το πρόβλημα, μέχρι να φτιαχτεί. Βρήκαμε κίνηση εδώ, στη Κακιά Σκάλα ήταν η κίνηση. Εντάξει, ο άλλος δρόμος είναι πολύ καλός. Στον δρόμο δεν υπήρχε κίνηση. Εκτός από την Κακιά Σκάλα, αλλά στο οποίο είχε ληφθεί με έρημνα, είχαν δώσει μια λουρίδα παραπάνω και έτσι ήρθαμε πάρα πολύ καλά. Η τροχέα σταματά φορτηγά, κτέλ, αλλά και γιοταχή αυτοκίνητα για αλκοτέστ. Με σταμάτησε για αλκοτέστ και για να δει τι εμπόρευμα κουβαλάω. Στα διόδια της Ελευσίνας σταματάει η τροχέα τους οδηγούς φορτηγών. Όσοι μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, πατάνε γκάζι και φεύγουν. Οι υπόλοιποι αναγκάζονται να τραβήξουν χειρόφρενο. Όπως φαίνεται, οι μόνοι που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην επιστροφή είναι όσοι θα επιλέξουν το αεροπλάνο. Στις 11 το βράδυ ξεκινά η νέα 24ωρη απεργία των υπαλλήλων ασφαλείας των αεροδρομίων. Μια λαγάνα μήκους 30 μέτρων έψησε ένας φούρναρης στο Μοσχάτο, πιστό στην παράδοση που θέλει κάθε χρόνο τέτοια μέρα πολλοί φούρνοι να κοντράρονται για το ρεκόρ της μεγαλύτερης λαγάνας στην Ελλάδα. Το πραγματικά εντυπωσιακό δημιούργημα θα διανεμηθεί από το Δήμο σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε σήμερα τους κατοίκους της Ηλιούπολης. Μια λαγάνα έκλεψε την παράσταση και τις εντυπώσεις. Η λαγάνα αυτή είναι 30 μέτρα. Ζυγίζει 560 κιλά. Χρειάστηκαν 300 κιλά αλεύρι, γύρω στα 230 κιλά νερό. Χρειάστηκαν 6 κιλά αλάτι, πάρα πολύ σουσάμι, πολλή δουλειά, πολύ κούραση και με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Αυτή ακόμα λίγο θα φταίνει σιδράκου. Οι περαστικοί εντυπωσιάστηκαν από το περίεργο θέαμα. Πολλοί μάλιστα πρότειναν να προταθεί ο φούρνος για το βραβείο Γκίνες. Βασικά αυτό προϋποθέτει το κέφι, το ταλέντο, την όρεξη του καταστηματάρχη και τη διάθεσή του να την προσφέρει λόγω των ωραίων ημερών. Για πρώτη φορά που τη βλέπω τόσο μεγάλη, έχω μείνει έκπληκτη. Τα κούλιμα έχουν και τη φιλανθρωπική πλευρά τους, αφού η λαγάνα θα μοιραστεί στις άπορες οικογένειες του Δήμου. Η κακοκαιρία όμως χτυπάει και την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Ελβετία, Γερμανία και Γαλλία έχουν ντυθεί στα λευκά και τα προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα. Όλη η βορειοκεντρική Ευρώπη ντυμένη στα λευκά. Τα προβλήματα σε πολλές χώρες μεγάλα. Στη Ζυρίχη της Ελβετίας το χιόνι έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ από το 1931. Αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης έκλεισαν εξαιτίας μικρών χιονοστιβάδων, ενώ αρκετές στέγες κατέρευσαν χωρίς ευτυχώς κανείς να πάθει το παραμικρό. Στο κέντρο της Ελβετικής πρωτεύουσας ειδικά μηχανήματα βγήκαν για να καθαρίσουν τους δρόμους από το χιόνι και από τα δέντρα που είχαν πέσει. Τα τραμ και τα λεωφορεία σταμάτησαν για αρκετή ώρα τα δρομολόγια τους και αρκετοί Ελβετοί αναγκάστηκαν να πάνε στη δουλειά τους με τα πόδια. Στο γαλλικό χειμερινό θέρετρο Λεζάρκ η ορατότητα είχε μειωθεί σε λίγα μέτρα και αρκετοί δρόμοι είχαν κλείσει. Ορισμένες διαδρομές στο χιονοδρομικό κέντρο είχαν κλείσει επειδή υπήρχαν φόβοι χιονοστιβάδας. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας. Και στη Γερμανία όμως οι χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Πολλές πτήσεις από και προς τα δυτικά της χώρας ακυρώθηκαν, ενώ ακόμα και στο κέντρο του Μονάχου η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Πολλά τρένα της Βαυαρίας με προορισμό την Ελβετία και την Αυστρία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους εξαιτίας του χιονιού που σε πολλά σημεία φτάνει και το μισό μέτρο, ενώ και στο αεροδρόμιο του Μονάχου έγινε το αδιαχώρητο από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις των πτήσεων. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν πάντως πως ο καιρός θα καλυτερέψει τις επόμενες ημέρες. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 χρόνων από την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, αλλά κυρίως στον προβληματισμό των στελεχών, πρώτο θέμα οι αντιδράσεις για τα όσα δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Από την αίθουσα σύνταξης, η Αναστασία Ζήγου θα μας δώσει αναλυτικότερο ρεπορτάζ.
Αναστασία, καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φαίνεται ότι οι ανάλαφρες στιγμές με αφορμή και τον σημερινό εορτασμό για τα κούλουμα από τους πολιτικούς αρχηγούς στα πολιτικά στρατόπεδα κάπου εδώ σταματούν. Καθώς στις 7 Μαρτίου συμπληρώνονται 2 ακριβώς χρόνια από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν πήρε τα ηνία της χώρας στις εκλογές, και όλα δείχνουν ότι ο Κώστας Καραμανλής δείχνει τις τελευταίες πινελιές στην ομιλία του αύριο στην πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ θα προσπαθήσει για μία ακόμη φορά να το πάρει και να συντονίσει τους υπουργούς του για την αναστροφή του πολιτικού κλίματος, που με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν είχαμε σύντομα εκλογές, θα είχαμε κλίμα και συνθήκες εκλογικού ντέρμπι. Έχει πλησιάσει το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε απόσταση από 0,5% έως 0,2% στην πρόθεση ψήφου. Αναστασία, η ψυχολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχει πληγεί από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ή κυριαρχεί η άποψη ότι γενικά ήταν αναμενόμενο ή ενδεχομένως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ακριβείς? Υπάρχουν 2 ερμηνείες. Σαφώς και υπάρχει προβληματισμός. Το ένα, το αντιμετωπίζουν θετικά τις δημοσκοπήσεις υπό το σκεπτικό ότι ακριβώς στα μέσα της θητείας και με δεδομένο ότι υπήρχαν πολιτικές εξελίξεις που επέφεραν κλειδονισμούς, και αυτές οι εξελίξεις ήταν ένας ανασχηματισμός που άφησε πολλούς πικραμένους από αυτούς που περίμεναν ότι θα είναι. Είναι το θέμα των υποκλοπών που σαφώς και δημιούργησε τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Να θυμηθούμε και άλλα αντίστοιχα θέματα που είχαν να κάνουν τότε με την εμπλοκή του Γιώργου Βουλγαράκη. Δεν είναι η καλύτερη συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι στην μέση της περίοδου που προωθεί το μεταρρυθμιστικό έργο και άρα αναμενόμενο ήταν. Έρθουν τα πρώτα αποτελέσματα, θα αναστραφεί και το κλίμα. Εντάξει. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο τη λίστεψαν, αλλά φεύγοντας την άφησαν δεμένη. Η 66χρονη από την Αυλώνα κατόρθωσε να λυθεί γρήγορα. Δεν είχε γίνει όμως έτσι και με μία 80χρονη τρεις μέρες πριν στο Μαρκόπουλο. Ήταν 6 παρατέταρτο το πρωί. Τρεις άντρες παραβίασαν το παράθυρο μονοκατοικίας στην Αυλώνα, όπου μένει μόνη της μία 66χρονη γυναίκα. Η γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι δράστες την έδεσαν χειροπόδαρα με σκηνή σε μία καρέκλα και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Μπήκανε μέσα, κυβότανε. Δέσανε, χέρια πόδια. Κλέψανε ό,τι κλέψανε, βρήκαν ό,τι βρήκανε, τα πήραν και φύγανε. Πήραν ό,τι βρήκαν, 500 ευρώ και το κινητό της. Ήταν ένας μαύρος, λέει, και της είχε βάλει το μαξιλάρι στη μούρη και της λέει, μαμά δεν θα σε πειράξουμε, μόνο λεφτά θέλουμε. Πριν φύγουν όμως, όχι μόνο δεν την έλυσαν, αλλά έκοψαν και το καλώδιο του τηλεφώνου για να μην μπορέσει να καλέσει σε βοήθεια. Η γυναίκα όμως κατάφερε να λυθεί και πήγε στο διπλανό σπίτι. Ήρθε η γυναίκα και μας χτύπησε την πόρτα. Και σηκωθήκαμε, ας πούμε, και την είδαμε δεμένα τα χέρια. Και μας είπε, ας πούμε, με το μεταξύ, ότι της κάνανε ληστεία. Οι γεγονότα τέτοια δεν έχουν γίνει, δεν γίνονται συχνά στο χωριό μας σχεδόν καθόλου. Αλλά όμως, αν θα είχαμε μια αστυνόμευση πιο συχνή, αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο στο Καπανδρίτη και αστυνομία δεν βλέπουμε καθόλου εδώ. Και με όλα αυτά έχουμε φοβηθεί. Εντύπωση προκαλεί ότι το περιστατικό συνέβη μόλις 3 ημέρες μετά τη ληστεία μιας 80χρονης από το Μαρκόπουλο. Μόνο που σε εκείνη την περίπτωση η ηλικιωμένη γυναίκα είχε μείνει για 2 ολόκληρες ημέρες μέσα στο σπίτι της, δεμένη με σύρμα μέχρι να τη βρουν οι γειτονές της. Τη βρήκαμε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Δεμένη, χέρια και πόδια, αλλά πεσμένη κάτω. Ήταν χτυπημένη? Ναι. Με μπουνιά, όπως σας είπα, στον πρόσωπο και κλωτσές στα πόδια. Δεν μπορούσα να σηκωθεί καθόλου. Φωνάξαμε γιατρό. Η 80χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο καρδιολογικό τμήμα του Ευαγγελισμού με προβλήματα στην καρδιά και αφυδάτωση. Είχα πάρει τη σύνταξη, είχα πάρει και από το σπίτι. Και λέω να πληρώσω τη ΔΕΗ, να πληρώσω το ΟΤΕΠ, πήγαινα φάρμακα πέρα. Και τα πήρανε. Το τελευταίο διάστημα οι διαρρήξεις σε σπίτια στα προάστια της Αττικής όλο και αυξάνονται. Οι κάτοικοι ανησυχούν και ζητούν απεγνωσμένα να αυξηθούν οι περιπολίες της αστυνομίας, γιατί όπως λένε νιώθουν απροστάτευτοι. Αυξάνονται τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών. Η απάντηση από το κοινοτικό εργαστήριο του Λονδίνου ήταν θετική για τα δείγματα από τους 3 κύκνους και τον ένα κορμοράνο που είχαν βρεθεί νεκροί στο νομό Ροδόπης και στο νομό Εύρο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Τιτίκα Νουσάκη. Τιτίκα, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Με αυτά λοιπόν τα κρούσματα φτάνουμε συνολικά στα 25 επιβεβαιωμένα για τη χώρα μας. Πρόκειται λοιπόν για δύο κύκνους, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στην Ξηρολίμνη Ροδόπης και είναι τελικά φορείς του ιού ΙΤΑ 5Ν1, για έναν κορμοράνο που είχε βρεθεί στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης και για ένα κύκνο που είχε βρεθεί στην περιοχή Μεταξά Εύρου. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και τα πλάνα που μας έχουν έρθει από την Ξάνθη, είναι τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στην περιοχή σε υδροβιότοπο για την αντιμετώπιση της, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού στις περιοχές αυτές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, όπου περνούν και τα αποδυνητικά πουλιά. Πρέπει να πούμε ότι σε ανακοίνωση του πάντως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζει ότι δεν πρόκειται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα από αυτά που ήδη έχουν αποφασιστεί. Τη Τίγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η λέξη ανατροπή χαρακτηρίζει τη φετινή απονομή των Όσκαρ. Το μυστικό του Brokeback Mountain πήρε μόλις 3 από τα 8 βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιο. Καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το Crash, ενώ τα Όσκαρ πρώτου ανδρικού και γυναικείου ρόλου κέρδισαν ο Φίλιπ Σέιμορ Χόφμαν και η Reese Witherspoon αντίστοιχα. Ήταν σαρωτική πέρα από κάθε προγνωστικό για το μυστικό του Brokeback Mountain στην 78η τελετή απονομής των Όσκαρ. Η ταινία που μέχρι χθες θεωρούταν το μεγάλο φαβορί κατάφερε να αποσπάσει μόλις 3 από τα 8 Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια. And the Oscar goes to Crash. Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν σίγουρα το Crash, το οποίο απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, προκαλώντας ακόμα και σοκ σε ορισμένους από τους στάρ που βρίσκονταν στο Kodak Theater. We are humbled by the other nominees in this category. You have made this year one of the most breathtaking and stunning maverick years in American cinema. Thank you. Ang Lee for Brokeback Mountain. Ένα από τα Όσκαρ που κέρδισε πάντως το μυστικό του Brokeback Mountain ήταν αυτό της σκηνοθεσίας για τον Ang Lee, ο οποίος ευχαρίστησε τους δύο ήρωες της ταινίας του που ήταν αληθινά πρόσωπα. First of all, I want to thank two people who don't even exist. Or I should say, they do exist because of the imagination of Annie Proulx and the artistry of Larry McMurtry and Diana Ossana. Philip Seymour Hoffman and Capote. Το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου απέσπασε, όπως ήταν για μερικούς αναμενόμενο, ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ο Τρούμαν Καπότε της ομώνυμης ταινίας. Be proud, Mom, because I'm proud of you and we're here tonight. And it's so good. Thank you. Reese Witherspoon, Walk the Line. Η έκπληξη έκδηλη και δικαιολογημένη για τη Reese Witherspoon όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. My grandmother was one of the biggest inspirations in my life. She taught me how to be a real woman, to have strength and self-respect. And the Oscar goes to George Clooney and Syriana. Ο George Clooney ήταν από τους τυχερούς της βραδιάς. Απέσπασε το Oscar δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Syriana. It's funny thing about winning an Academy Award. This will always be sort of synonymous with your name from here on in. It'll be, you know, Oscar winner George Clooney. Sexiest Man Alive, 1997. Batman. Rachel Weisz. The Cost of Gardner. Το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου απέσπασε η Rachel Weisz για το ρόλο της ως σύζυγος ενός διπλωμάτη και ενεργής ακτιβίστριας στην ταινία «Ο επίμονος Κυπουρός». Η Weisz μίλησε για τον συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου, John Le Carré. And he really paid tribute to the people who are willing to risk their own lives to fight injustice, and they're greater men and women than I. But thank you so much, thank you. Παρά το γεγονός πως ήταν η πρώτη του φορά στη σκηνή του Kodak Theater, η παρουσίαση του John Stewart θεωρήθηκε επιτυχημένη και τα σχόλιά του εύστοχα και καυστικά. I do have some sad news to report. Bjork couldn't be here tonight. She was trying on her Oscar dress and Dick Cheney shot her. Νικητές και χαμένοι, χαρούμενοι και απογοητευμένοι, έδωσαν ραντεβού για του χρόνου τέτοια εποχή, όταν το Hollywood ήταν έτοιμο να υποδεχθεί την επόμενη τελετή απονομή στον Όσκαρ.
Το ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ βάφτηκε πράσινο και πλέον οι δύο ομάδες συγκατοικούν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην Παιανία, τον πρώτο λόγο έχει τώρα η καλή ψυχολογία στους Δρακομακεδόνες. Πρωταρχικός στόχος είναι η προσπάθεια ανασυγκρότησης της ομάδας. Το ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μεγάλοι νικητές αναδείχτηκαν οι πράσινοι, οι οποίοι εκτός από τους 3 βαθμούς που πήραν και τους έδωσαν τη δυνατότητα να φτάσουν την ένωση στη δεύτερη θέση του πρωταθλημάτος, έχουν πλέον με το μέρος τους και το ψυχολογικό αβαντάζ. Στον Παναθηναϊκό ατενίζουν πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και ευελπιστούν σε στραβοπάτημα της ΑΕΚ στα αναπομείναντα παιχνίδια, προκειμένου να είναι αυτοί που θα πάρουν το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης περίοδου. Ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη είδε την ομάδα στο κρισιμότερο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε τη σεζόν να πιάνει πιθανότητα την καλύτερη απόδοσή της σε μάτς πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, στην ΑΕΚ προσπαθούν να αφήσουν πίσω την ήττα από τον Παναθηναϊκό και να συγκεντρωθούν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που θεωρητικά έχει ευκολότερο πρόγραμμα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα σας από το πρωί. Βρέχει στην Κέρκυρα και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρέχει και στη Χρυσούπολη και μέχρι αργά τη νύχτα η βροχή θα έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αύριο θα φυσάει δυνατά όπως και σήμερα, ενώ η θερμοκρασία συνεχίζει να πέφτει μέχρι και τη Δετάρτη που έχουμε σύνολο 10 βαθμούς πτώση στη θερμοκρασία. Στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο δείχνει τώρα 15 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ 14, αύριο θα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προάστια, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Αιγάλιο, ίδιες οι θερμοκρασίες. Αύριο θα έχουμε σύννεφα στον ουρανό το μεσημέρι, η βροχή θα έχει σταματήσει γιατί θα βρέξει στην Αττική τα ξημερώματα και νωρίς το πρωί, θα έχει σταματήσει όμως σίγουρα μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στα ανατολικά προάστια, το Πόρτο Ράφτη, τη Ραφίνα, τα Σπάτα, 15 βαθμούς Κελσίου έχουμε τώρα, το ίδιο και σε ένα 2ωρο, 17 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε αύριο με συννεφιά, αφού η βροχή και στα ανατολικά προάστια θα έχει σταματήσει μέχρι το μεσημέρι. Η Κέρκυρα έχει τώρα 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στην Κέρκυρα. Συνεχίζονται όμως οι βροχές σήμερα και αύριο όλη την ημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο μάξιμουμ θερμοκρασία για την Κέρκυρα οι 10 βαθμοί Κελσίου. Οι καταιγίδες όμως περιορίζονται μέχρι και σήμερα τη νύχτα, ενώ αύριο οι βροχές θα είναι πιο ασθενείς στη Δυτική Ελλάδα. Στη Φλόρινα 8 βαθμούς Κελσίου έχουμε τώρα, 7 θα έχουμε σε λίγο, ενώ αύριο με έναν βαθμό μόλις Κελσίου θα χιονίζει στη Φλόρινα από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη 15 βαθμούς Κελσίου έχουμε τώρα, 14 σε λίγο, αύριο με βροχή και για τη Θεσσαλονίκη 7 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο. Να δούμε και τη Λίμνο τώρα, γενικότερα να πούμε για το βορειοανατολικό Αιγαίο ότι φυσάει τώρα δυνατά, θα συνεχίσει να φυσάει για κάνα δύο μέρες με διαλύματα όμως, θα πέφτουν λίγο οι άνεμοι, θα φυσάνε ξανά δυνατά, 14 βαθμούς Κελσίου έχει τώρα η Λίμνο, το θερμόμετρο θα πέσει στους 13 σε ένα 2ωρο, 15 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο αύριο, ο καιρός θα είναι άστατο σε όλο το Αιγαίο με βροχές οι οποίες κάποιες ώρες θα είναι αρκετά δυνατές. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση για τον καιρό στο δελτίο ειδήσεων του Channel 9 ακριβώς στις 7. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στο Channel 9 Reports και τον Νίκο Αγγελίδη. Καλό σας βράδυ. Μπορεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι να αλλάξει. Το ποδόσφαιρο όχι. Το προπό όμως ναι. Γι' αυτό ανανεώνεται και γίνεται προπό 14 και 7 με πολλές ευκαιρίες και πολλά λεφτά. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις πιο πολλά με 14 αγώνες. Μπορείς να κερδίζεις συχνά με τους 7 πρώτους αγώνες. Ή να τα κερδίσεις όλα παίζοντας και τους 14 και τους 7 αγώνες. Προπό 14 και 7. Καλή φάση. Τατά, σπιτικά με ρίγανη. Το έκανες πάλι το μαγικό σου. Αφού σου λέω, η γιαγιά μου είναι μάγισσα και εγώ μαθητευόμενος μάγος. Αντώνη! Τι είσαι μάγος, γιατί θα σε εξαφανίσω. Νέα Lay's Mediterranean σπιτικά με ρίγανη. Τα μόνα πατατάκια τηγανισμένα σε 100% αγνό ελαιόλαδο με τη μαγική γεύση της φρεσκοτριμμένης ρίγανης. Για πότε εξαφανίστηκαν? Μαγικά. Ακαταμάχητα. Ουχ, η δικιά του. Μου μυρίζει κατσάδα. Αφού ούτε να τις γράψει μπορεί, ούτε να την πάρει τηλέφωνο ρε άνθρωπος. Όλο δεν έχει μοντάδες και όλο γκρίνια. Καλά, πού ζει. Ακόμα δεν έχει ακούσει για τον non-stop. Δωρεάν 500 λεπτά μπλα μπλα και 500 SMS. Τσαμπέ, θα είχε σωθεί. Ρε, έχει μείνει πίσω το παιδί. Έχει καταντήσει ο τελευταίος των Μοϊκανών.
Τι λέτε? Ουγ! Μη μένεις τελευταίος. Έλα και εσύ στο Non-Stop 500 από το Team Free to Go. Το μόνο που σου δίνει 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 500 δωρεάν SMS κάθε μήνα προς τον αριθμό Team που θέλεις. Μπορεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι να αλλάξει. Το ποδόσφαιρο όχι. Το προπό όμως ναι. Γι' αυτό ανανεώνεται και γίνεται προπό 14 και 7 με πολλές ευκαιρίες και πολλά λεφτά. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις πιο πολλά με 14 αγώνες. Μπορείς να κερδίζεις συχνά με τους 7 πρώτους αγώνες. Ή να τα κερδίσεις όλα παίζοντας και τους 14 και τους 7 αγώνες. Προπό 14 και 7. Καλή φάση. Κύμα στο Channel 9. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην απογευματινή εκπομπή του Channel 9. Ακούσατε τι έγινε το μεσημέρι που μαζευτήκαμε εδώ για να κάνουμε τη σύσκεψη και να δούμε τι θα παίξει το θεματολόγιο μας. Αναρωτήθηκε κάποιος συνάδελφος τι είναι τα κούλουμα. Λοιπόν, κανείς δεν ήξερε να το απαντήσει. Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς σημαίνει κούλουμα. Ψάξαμε λοιπόν, μάθαμε για την σημειολογία της λέξης και πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο θέμα που ετοίμασε η Μαρία Συνοδηγού τι είναι τα κούλουμα. Ουρανός πολύχρωμος, πικνίκ στην εξοχή, λαγάνα και θαλασσινά, στομάχια γεμάτα, χωρί και γλέντι, σημαίνουν τι άλλο. Κούλουμα. Ο κόσμος σήμερα αποχαιρετά τους ξέφρενους ρυθμούς της αποκριάς. Ξημέρωσε μια Δευτέρα, αλλιώτικη από τις άλλες. Δευτέρα καθαρή, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε λοιπόν. Από εδώ και πέρα, εγκράτεια και σοφροσύνη. Όλη η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη γιορτάζει τα κούλουμα. Όλη η οικογένεια. Για την καθαρά Δευτέρα, παραδοσιακά, να τη γιορτάσουμε, να πετάξουμε τον αητό, να φάμε τα σαρακοστιανά. Πόσοι από εμάς ξέρουν την προέλευση της λέξης αυτής? Οι εκδοχές είναι δύο. Σύμφωνα με τον πατέρα της ελληνικής λογογραφίας, Νικόλαο Πολίτη, η λέξη προέρχεται από το λατινικό κουίουλους, που σημαίνει σωρός, αφθονία, αλλά και τέλος. Εκφράζει δηλαδή τον επίλογο της αποκριάς. Σύμφωνα με κάποιους άλλους, τα κούλουμα σχετίζονται με την επίσης λατινικής προέλευσης λέξη κόλουμνα, που σημαίνει κίωνας, κολώνα. Και αυτό γιατί οι Αθηναίοι συνήθιζαν να γιορτάζουν την καθαρή Δευτέρα στις κολώνες, δηλαδή στους τύλους του Ολυμπίου Διός. Τέλος της αποκριάς ή εορτασμός της καθαρής Δευτέρας στους τύλους του Ολυμπίου Διός. Σίγουρη απάντηση δεν μπορεί να δώσει κανείς. Με σιγουριά όμως μπορεί ο καθένας να παραδεχτεί ότι τα κούλουμα είναι ένα έθιμο που γιορτάζονται πάντοτε με γραφικότητα, άφωνο κέφι. Είναι σήμερα καθαρά Δευτέρα και συνήθως πετάμε πάντα το χαρταετό, τρώμε αλαγάνες. Αλλά και μερικά απρόοπτα, αν ο καιρός δεν θέλει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Αυτό λοιπόν για να μάθουμε οι περισσότεροι τι ακριβώς σημαίνει η λέξη κούλουμα. Σήμερα λοιπόν καθαρά Δευτέρα. Ο κόσμος γυρίζει πίσω εδώ στην Αθήνα. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από το κλεινονάστη. Πάμε στην Ελευσίνα. Εκεί στα Διόδια βρίσκεται η συνάδελφος Συναντίν Χαρδαλιά να μας πει για την επιστροφή, για την είσοδο των Αθηναίων στην πρωτεύουσα. Ναντίν, σε ακούμε. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα Διόδια της Ελευσίνας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τα προβλήματα, Νίκο, όπου δεν παρατηρούνται εδώ, αλλά στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, όπου έχει δημιουργηθεί από νωρίς το μεσημέρι, ουρά αρκετών χιλιόμετρων και οι οδηγοί αναγκάζονται να πηγαίνουν σημειωτών. Από εδώ, από το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τροχέα, έχουν περάσει ήδη 25.000 αυτοκίνητα και πολύ περισσότερα από εκεί και πέρα. Όσο περνάει η ώρα, η κίνηση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Πάντως βλέπουμε εναντίον ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στο σημείο που βρίσκεσαι εσύ, η κίνηση διεξάγεται ομαλά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Η εικόνα αυτό μας λέει. Ακριβώς. Αυτή είναι και η πραγματικότητα, Νίκο. Είναι αρκετά υψηλές οι ταχύτητες των αυτοκινήτων εδώ σε αυτό το σημείο και με οδηγούς που μιλήσαμε νωρίτερα εδώ στα Διόδια της Ελευσίνας, που ερχόντουσαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
Μας ανέφεραν ως μοναδικό πρόβλημα την κακιά σκάλα, όπου φυσικά πάντα ταλαιπωρούνται οι Αθηναίοι όταν επιστρέφουν στην Αθήνα. Ναντίν, μείνε μαζί μας για να μιλήσουμε και με τον υποδιοικητή της Τροχιάς Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσικό, να τον ρωτήσουμε βέβαια, δεν είναι της δικής του αρμοδιότητας, αλλά τι γνωρίζει από τους συναδέλφους του για το πρόβλημα που υπάρχει, το γνωστό, το μόνιμο πρόβλημα στην κακιά σκάλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιατί αυτό το πρόβλημα με τις ουρές χιλιόμετρων εκεί στην περιοχή της κακιάς σκάλας? Διότι από τα διόδια της Κορίθου. Από τα διόδια της Κορίθου. Να είμαστε πιο ακριβείς. Μέχρι την κακιά σκάλα έχουμε τρεις ουρές κυκλοφορίας. Και μετά γίνουν τρεις. Εμείς δώσαμε μία μερίδα επιπλέον από το 52ο χιλιόμετρο και αργότερα την μεταφέραμε στο 54ο. Και τώρα έχουμε μία συνεχή ροή από το 54 έως τα διόδια του Αυτοπίνγκου. Και πάμε πάρα πολύ κανονικά. Υπάρχει ανάσχεση όμως μέχρι το 65ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίδου και αυτό γίνεται διότι στα διόδια του Καλαμακίου είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Μάλιστα. Είναι 12 θηρίδες σε λειτουργία με δύο τα αυτοπάς και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Περνάνε 14 θηρίδες. Έχετε προχωρήσει στις κινήσεις που κάνετε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή στην παραχώρηση μιας επιπλέον λωρίδας από το αντίθετο ρεύμα σε συγκεκριμένες περιοχές που πάντα έχουν πρόβλημα? Όχι, αυτό το κάναμε για πρώτη φορά σήμερα και μπήκαμε και μέσα στα τούνελ, δώσαμε μία λωρίδα πλέον στα τούνελ. Τώρα στα διόδια... Στην κακιά σκάλα και μία δώσαμε εσωτερική από τα τούνελ. Μάλιστα. Να ρωτήσω στα διόδια αν η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά, πληρώνουν οι οδηγοί ή λόγω της κίνησης περνούν χωρίς να πληρώσουν? Κανονικά, πληρώνουν κανονικά. Πληρώνουν κανονικά. Τώρα κάποιες άλλες περιοχές που τυχόν έχουν προβλήματα εκτός από το σημείο που μας είπατε, από το ύψος της Κορίθου μέχρι την κακιά σκάλα, υπάρχει κάπου άλλο πρόβλημα? Όχι, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μόνο να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτό το σημείο ότι οι οδηγοί που κινούνται στη νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου, ρεύμα προς Κόρινθο, στο 42ο χιλιόμετρο τους εκτρέπουμε στην παλαιά εθνική οδό και βγαίνουν πάλι στο 57ο. Γιατί αυτό? Για να είναι μέσα στα τούνελ μόνο η λωρίδα ή η βοηθική. Να μην έρχονται με τα αντίθετα κινούμενα οχήματα σε καμία επαφή. Μάλιστα. Αυτό δεν θα έπρεπε να είχατε προνοήσει νωρίτερα για να αποφευχθεί να μην γίνεται, δηλαδή δεν βλέπω το λόγο γιατί γίνεται αυτό. Μα από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι θα υπάρχει τέτοιο. Γιατί πέρα από όλα θα γίνεται. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή, λέτε, πιο αυξημένη κίνηση από αυτή που περιμένατε, η έξοδο ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο? Γι' αυτό είχαμε λάβει την απόφαση. Να παραχωρηθεί μια επιπλέον λωρίδα. Μάλιστα. Γενικά η κίνηση ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ήταν περισσότερα τα οχήματα από ό,τι περιμένατε. Η δική σα η πληροφορία, τα στοιχεία που έχετε. Για τα οχήματα. Τα στοιχεία με τα περσινά που να σου πω. Η αναμενόμενη κίνηση επιστροφής ως και της εξόδου. Με τη διαφορά ότι τώρα φέτος πούμε πάρα πολύ καλά, διότι δεν είχαμε κινητοποιημένα οχήματα ούτε λόγω λήψεως καυσίμων, ούτε από βλάβες ή μικροσυγκρούσεις. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η επιστροφή μετά τις 2 το μεσημέρι μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, που είναι τώρα η ώρα 6.30, διεξάγεται πάρα πολύ ομαλά. Από το 54 χιλιόμετρο μέχρι τη νέα αρχηγή όλων των Κορίνθων, μέχρι τον Αυγή. Να ευχαριστήσουμε τον υποδιοικητή της Τροχιάς Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσικό, και φυσικά την Αντίνη Καρδαλιά, με την οποία θα συναντηθούμε και πάλι κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου μας, για να δούμε πώς πηγαίνει η κίνηση εκεί στα διόδια της Ελευσίνας και να δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτές τις ημέρες. Λογικό είναι να βγαίνουμε έξω, να τρώμε αρκετά, να πίνουμε γλεντώντας αυτές τις ημέρες. Υπάρχει βέβαια και το αλκοτέστ. Να δούμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος Δήμητρα Κάλδη για το αλκοτέστ, το οποίο πραγματοποιήθηκε και στο κέντρο της Αθήνας. Χαίρετε, ανοίξτε το παράθυρό σας. Χρόνια πολλά. Ένα έλεγχο αλκοτέστ θα κάνουμε. Ανοίξτε το παράθυρό σας. Παρατεταμένα και με δύναμη θα μου φυσήξει εδώ. Συνάσκη του κύρα. Με δύναμη, από μακριά. Τριήμερο καθαράς Δευτέρας και ως γνήσιοι Έλληνες ημέρα επιβάλλει να χορέψουμε, να φάμε τα σαρακοστιανά εδέσματα και να πιούμε άφθονο κρασί. Προσοχή όμως! Οι έλεγχοι της τροχέας συνεχίζονται εντατικά ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, εξασφαλίζοντας πως οι οδηγοί δεν έχουν ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο κέντρο, όπως βλέπετε, είναι λιγοστά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της τροχέας δεν πτωούνται και κάνουν τη δουλειά τους. Ένα έλεγχο αλκοτέστ θα κάνουμε με δύναμη από μακριά και παραδεταμένα. Πάμε από μακριά. 62 συνεργεία για αλκοτέστ επιστράτευσε η Τροχέα Αττικής όλο το τριήμερο, ενώ μπλόκα έγιναν ακόμα και στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην οδό Βασιλής Σοφίας. Τι γνώμη έχουν όμως οι οδηγοί? Έτσι, ευνίδια δεν ξέρω αν πρέπει. Πρέπει όμως για να μην πλύνουμε. Για να έχουμε μια αίσθηση φόβου ότι δεν πρέπει να οδηγούμε επικίνδυνα στον δρόμο. Πρέπει να ενταθούν κιόλας, τέτοιες μέρες ειδικά.
Ναι. Αν πιούμε πολύ, αν πιούμε πολύ, το δίνουμε στον οδηγό για οδηγή. Περίπου 300.010 οχήματα έφυγαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών από την Πέμπτη. Όσοι έμειναν όμως και πέρασαν τα κούλουμα στην πρωτεύουσα, είχαν στο μυαλό τους ότι η τροχέα καραδοκεί. Χρόνια σχολά. Ένα έλεγχο αλκοτές θα κάνουμε. Θα μου φυσήξετε με δύναμη από μακριά παραδεταμένα. Φυσήξτε. Σε 2.080 οδηγούς μάλιστα που έγιναν έλεγχοι από την αρχή του τριημέρου, 85 βρέθηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ και κινητοποιήθηκαν τα αυτοκίνητά τους, ενώ 10 οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Προσοχή λοιπόν, τα πάντα με μέτρο. Έχουμε μια πληροφορία ότι οι καιρικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο δυσμενείς. Η πληροφορία λέει ότι έχει βγει απαγορευτικό για τον Απόπλου από πολλά λιμάνια της χώρας. Θα έχουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Να περάσουμε στα ευχάριστα των ημερών, να περάσουμε στο κορυφαίο καναβάλι της χώρας μας, το καναβάλι της Πάτρας. Να δούμε το θέμα που επιμελήθηκε η συνάδελφος Αθηνάς Κορδιαλού. Όλα τα καναβάλια είναι σε ένα, στο καναβάλι της Πάτρας. Και στις φλόγες. Επόμενο πρωί, χιλιάδες μεταμφιεσμένοι ίδρωσαν στον πυρετό του πατρινού καρναβαλιού. Αντέχουμε! Αμέ και παραπάνω! Πατρινό καρναβάλι! Αντέχουμε! Η διασκέδαση που άγγιξε τα όρια. Αντέχουμε! Πατρινό καρναβάλι! Και η κούραση έμοιαζε άγνωστη λέξη. Τι να σου, ανατέχω κι άλλη, κι άλλη, πέρε! Πέρε κι άλλη, πέρε! Άρματα εμπνευσμένα από την ελληνική καθημερινότητα και επίκαιρα κοστούμια κέρδισαν τις εντυπώσεις, μα περισσότερο απ' όλα το κέφι των μασκαρεμένων που ξεσήκωνε ακόμα και τους πιο συντηρητικούς. Επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα γέμισαν ασφυκτικά κάθε δρόμο και πλατεία. Από πού είσαι, από εδώ, από πύργο! Ωραίες εικόνες λοιπόν, βέβαια πάρα πολλοί κόσμος γιόρτασε και στην Αθήνα. Πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να παραμείνουν εδώ στην πρωτεύουσα, να μην ταξιδέψουν για το τριήμερο. Έστησαν και εδώ ένα βραζιλιάνικο πάρτι, όπως θα δείτε και με πολλές όμορφες θέριες υπάρξεις. Το καρναβάλι του Ρίου ζωντάνεψε χτες Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της Αθήνας. Το κουμπανίτα στο ψυρί και η σαμπό ραβάνα παρέσυραν τους πάντες στους ρυθμούς του μάμπο, της σάλσα και της ρούμπα. Φωτιά έβαλαν οι 6 λατίνες χορεύτριες που ξεσήκωσαν με το ρυθμό και το κέφι τους και παρέσυραν το κοινό τους στο δικό τους μουσικό μοτίβο. Το κέφι ανεβαίνει κατακόρυφα, ο ρυθμός απογειώνει τις αισθήσεις και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στις καλλίγραμμες λατίνες. Και οι θαμώνες, παρόλο που δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από πάνω τους, δεν καταφέρνουν να μείνουν μόνο θεατές. Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τις εξωτικές χορεύτριες να λυκνίζονται στο ρυθμό της Λάτιν, με αποτέλεσμα κοινό, χορευτές και τραγουδιστές να γίνουν ένα. Στο κλασικό στέκι της Αθήνας η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική και η κορύφωση την τελευταία βραδιά της Αποκριάς μετέτρεψε το κουβανέζικο μπαρ ρέστοραν σε ηφαίστειο όπου η λάβα του ρυθμού αγκάλιασε τους πάντες. Τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα στο Hollywood χθες την νύχτα.
3 η ώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, ξεκίνησε η απονομή, η τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ. Δεν ήταν μόνο βέβαια το ποιοι πήραν τα βραβεία, ήταν και τι φόρεσε ο κάθε ένας, το οποίο είναι γενικά μια λαμπερή βραδιά. Θα μιλήσουμε για το θέμα, γιατί υπήρξαν και πολλές εκπλήξεις. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Παναγόπουλος, κριτικός κινηματογράφου για την εφημερίδα Καθημερινή. Εκπλήξεις πολλές. Το μεγάλο φαβορί πήγε απατό, δεν πήρε τα βραβεία που περίμεναν όλοι. Πήρε... Απατώ, όχι, δεν απατώ, θα έτσι. Έλεγα ότι πήγε. Περίμεναν όλοι πολύ περισσότερα βραβεία όμως, έτσι. Ναι, θα έλεγα ότι φέτος η έκπληξη μεγάλη δεν ήταν ποια ταινία πήρε το Όσκαρ, αλλά ποια ταινία δεν το πήρε. Ακριβώς έτσι. Που δεν το πήρε το μυστικό του Brokeback Mountain, όπως όλοι περίμεναν. Πρέπει να πούμε ότι ίσως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Όσκαρ, όπως έχουν πει και τα μεγαλύτερα γραφεία στοιχημάτων στον κόσμο. Θεωρούσαν ότι αυτή η ταινία του Αγγλί ήταν ο πιο απίθανος, μάλλον ο πιο πιθανός νικητής στην ιστορία του θεσμού. Και τελικά έχασε από το Κράς. Τελικά έχασε από το Κράς. Μείνετε μαζί μας εδώ. Θέλω να δούμε μαζί μετά τη λαμπερή απονομή των Όσκαρ όλοι οι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουτ που μαζεύονται σε ένα πάρτι. Περισσότεροι πήγαν σε αυτό το πάρτι λοιπόν, το οποίο διοργάνωσε το περιοδικό Vanity Fair. Τις εντυπώσεις κέρδισε με την παρουσία της η Μαντόνα, αλλά και άλλοι διάσημοι στάρ. Τζένιφερ Λόπες και ο Χωακίν Φίνιξ. Νικητές και χαμένοι, οι στάρ του Hollywood απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ξέρουν μετά από μια λαμπερή απονομή των Όσκαρ να συνεχίζουν τη μεγάλη βραδιά στα μοναδικά πάρτι. Αυτά λοιπόν από τις μαγικές παρουσίες της κυρίας Λόπες αλλά και της πάντα νέας Μαντόνα. Τώρα, το Crash ήταν η έκπληξη, έτσι. Έχουμε 1, 2, 3 κατά μετρό βραβεία Όσκαρ. Περίμενε κάποιος ότι καλύτερη ταινία θα ήταν η ταινία Crash? Το τελευταίο καιρό υπήρχε μια πολύ μεγάλη καμπάνια που γινόταν στο Hollywood υπέρ αυτής της ταινίας. Φαινόταν ότι είναι το outsider στην απονομή, αλλά ένα πολύ μακρινό outsider. Και τελικά βγήκε μπροστά. Να θυμίσουμε λίγο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ταινίας. Ναι, είναι μια ταινία που έχει θέμα της τις διάφορες μορφές του ρατσισμού, όπως εκδηλώνονται σε 2-24 ώρα στο Λος Άντζελες. Είναι διάφορες μορφές, όπως σας είπα, λευκού προς μαύρο, προς Λατινοαμερικάνο. Είναι μια ταινία καλή. Δεν έχει όμως την πρωτοτυπία που είχε το μυστικό του Brokeback Mountain. Τελικά, γιατί όμως έχασε το βραβείο της καλύτερης ταινίας, που είναι η κορυφαία τιμή για την βραδιά των Όσκαρ? Ίσως το ότι ήταν τόσο αναμενόμενος νικητής αυτή η ταινία, να ήταν και ο λόγος που τελικά έχασε. Το πολυδιαφημίσαμε δηλαδή και το κάψαμε με λίγα λόγια. Ίσως να είναι αυτό, γιατί από το Σεπτέμβριο που συμμετείχε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και κέρδισε το μεγάλο βραβείο, δεν έχει σταματήσει να κερδίζει βραβεία η ταινία. Κέρδισε όποιο δυνατό βραβείο υπάρχει, το κέρδισε από τις ενώσεις κριτικών, τις ενώσεις επαγγελματιών του Hollywood, την Ένωση Παραγωγών ακόμα, που συνήθως βραβεύει πολύ μεγάλες παραγωγές, τις Χρυσές Σφαίρες. Αλλά τελικά αυτό μπορεί να κούρασε πάρα πολύ τους ψηφοφόρους της Ακαδημίας, που πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα πολύ μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Οι διάφορες ενώσεις επαγγελματιών και κριτικών είναι πολύ μικρότερες ομάδες. Βλέπουμε την Reese Witherspoon, η οποία κέρδισε τον πρώτο γυναικείο ρόλο, το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Να έρθουμε σε αυτό. Δηλαδή, πέρα από το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, είχαμε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Έκπληξη και εδώ, όχι? Όχι, βέβαια δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Ήταν το μεγάλο φαβορί και έχει κερδίσει όλα τα βραβεία μέχρι τώρα. Δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Η έκπληξη, μάλλον αυτό που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα, είναι τι είδους καριέρα θα κάνει ο Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, γιατί είναι ένας χαρακτηριστικός χαρακτηρίστας, δηλαδή ηθοποιός κλασικά δεύτερων ρόλων, που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα αν θα εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή ή αν αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία που του δόθηκε να φανεί. Το βραβείο της Reese Witherspoon ήταν δίκαιο, το περιμέναμε? Ήταν αρκετά δίκαιο, γιατί σε αυτή την ταινία, στο Walk the Line, δείχνει αρκετά ταλέντα. Δείχνει μια γκάμα από την κωμωδία στο αισθηματικό δράμα, το δράμα, ακόμα και το τραγούδι, γιατί τραγουδάει πάρα πολύ ωραία η ίδια. Είναι ένα από τα ονόματα στα οποία στηρίζεται το Hollywood για την επόμενη γενιά star. Είναι ήδη η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός.
Μέλλον, για την πολύ μέλλον. Ναι, για την επόμενη ταινία της έχει πάρει 29 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας και την Τζούλια Ρόμπερτς και την Κάμερον Ντίας που ήταν μέχρι τώρα οι πιο ακριβοπληρωμένες. Λοιπόν, οι κυρίες βέβαια επιδίδονται αυτές τις ημέρες και σε ένα αγώνα για το ποια έχει το καλύτερο, το πιο εντυπωσιακό φόρεμα. Είναι ο αγώνας για το κόκκινο χαλί, ποια θα επικρατήσει. Να δούμε το βίντεο, ο συνδυασμός του κόκκινου χαλιού με την απονομή των βραβείων Όσκαρ. Λίγο πριν την έναρξη της 78ης τελετής απονομής, το θέατρο Κόντακ πλημμύρισε με λάμψη. Ο θείος Όσκαρ καλωσόρισε τους καλεσμένους του στο κόκκινο χαλί. Ήταν όλοι εκεί για τη μαγική βραδιά. Ο Τζορτζ Κλούνι είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος. Με τρεις υποψηφιότητες στην τσέπη του, ανάμεσά τους και αυτή για την καλύτερη σκηνοθεσία και για τον δεύτερο ανδρικό ρόλο, δεν έπαψε να χαμογελά και να μοιράζει αυτόγραφα. I always try to do the same thing, which is try to do things that I enjoy while I have the opportunity to do them. Το ίδιο χαμογελαστή και όμορφη πρωταγωνίστρια του επίμονου κυπουρού Ρέιτσελ Βάις. Η Βάις κατάφερε να καλύψει εκπληκτικά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της κάτω από τη δημιουργία του Ναρσίσκο Ροντρίγκες. You never can tell. Whatever the odds say, you just never know. We have to see what happens. It's a democracy. The voters voted and we'll see what happens. Το cast αμφιλεγόμενης ταινίας και του μεγάλου φαβορή, το μυστικό του Brokeback Mountain, ήταν εκεί. Ο υποψήφιος για το Όσκαρ του πρώτου ανδρικού ρόλου, Heath Ledger, στεκόταν στο πλευρό της αγαπημένης του Michelle Williams. Λίγο πιο δίπλα και ο συμπροταγωνιστής Jake Gyllenhaal σχολίασε την επιλογή της ταινίας. They have no say in what I choose, but they do support everything I do, and they're here tonight. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ang Lee έφτασε μαζί με τη φίλη του ηθοποιό Jane Seymour. Φανερά χαρούμενος, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τους συναδέλφους του με τα καλύτερα λόγια. But, this year is somewhat different because the so-called competitor, they're really friends. The fellow filmmakers, we have so much respect for each other and love for each other, so it didn't feel much pressure at all. Αλλά και η ομάδα του κοινωνικού δράματος Crash έδωσε το παρόν. Η αγαπημένη του κοινού Σάντρα Μπούλοκ, ο σκηνοθέτης Πολ Χίγκης, ο Τέρενς Χάουαρτ και ο Ματ Ντίλον είναι μόνο κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της ταινίας. So I was just overjoyed that, you know, got all this recognition, and I think it deserves it. I mean, the film explores so many deep themes and issues, and it's really a... Βέβαια, από τη βραδιά δεν έλειψαν και τα στυλιστικά τοπήματα, όπως αυτό της καλονής Σαρλίζ Θέρον. Φόρεσε μια μαύρη τουαλέτα του Christian Dior με ένα τεράστιο φιόγκο στον ώμο. Ενώ τα σχόλια είναι περιττά για την τραγουδίστρια της country, Dolly Parton. Φόρεσε ένα ροζ φωτεινό φόρεμα με ενίσχυση στο μπούστο. Τα πάντα ήταν έτοιμα για τη λαμπερή βραδιά. Όλοι οι στάρ του Hollywood πέρασαν στη μεγάλη αίθουσα, κάθισαν στις θέσεις τους και η βραδιά ξεκίνησε. Λοιπόν, Hollywoodianές βραδιές, να το σχολιάσουμε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, ο συναγωνισμός για το καλύτερο φόρημα, την καλύτερη παρουσία. Είδαμε εδώ και τη Σαρλίζ Θερόν, είδαμε και την Ντόλι Πάρτον έτσι με τα κόλπα της. Ντόλι Πάρτον έχασε για δεύτερη φορά το Όσκαρ τραγουδιού. Ήταν και πριν 26 χρόνια για το 9 με 5 υποψήφια. Ξανά έχασε όμως, κέρδισε ένα τραγούδι hip-hop από την ταινία του Hustle and Flow που δεν βγήκε στην Ελλάδα. Η Ντόλι Πάρτον πάντως είναι μια εντυπωσιακή στάρ της μουσικής κυρίως. Που κρατάει πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, μια μεγάλη καριέρα, έτσι. Μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια και μια περσόνα θεαματική, ναι, δηλαδή ένα πρόσωπο του θεάματος. Λοιπόν, έχουμε τρεις ταινίες και το συζητούσαμε και νωρίς μαζί, το Crash, το Brokeback Mountain και το Memoirs of a Geisha, το οποίο οι τρεις αυτές ταινίες κέρδισαν από τρία. Από τρία και ο King Kong κέρδισε τρία, έχουμε τέσσερις ταινίες. Α, τέσσερις ταινίες, μάλιστα. Είναι βέβαια οι αναμνήσεις μιας γκέισας και ο King Kong έχουν πάρει βραβεία στις λεγόμενες τεχνικές κατηγορίες. Στα εφέ, τον ήχο, τα κοστούμια, τη σκηνικά, τη φωτογραφία. Τα σημαντικά βραβεία τα έχουν μοιραστεί το Crash που πήρε τις καλύτερες ταινίες του πρωτότυπου σεναρίου και του μοντάζ και το μυστικό του Brokeback Mountain που πήρε σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής. Τώρα, για αυτό που λέμε για το Brokeback Mountain, το γεγονός ότι ήταν πολύ διαφημισμένο, ότι πάρα πολύ καιρό έλεγαν όλοι ότι είναι το σούπερ φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα βραβεία Όσκαρ. Λέτε το γεγονός αυτό να δημιουργήσει προβλήματα και σε ό,τι αφορά το πόσος κόσμος θα πηγαίνει πλέον για να δει αυτή την ταινία, γιατί με τη διαφήμιση που είχε γίνει, πραγματικά είχαν σπάσει τα ταμεία. Δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η ταινία ως προβεβλημένη παραγωγή, μάλλον με ένα πολύ διαφημισμένο θέμα,
Είχε μια καλή πορεία στις αίθουσες. Βέβαια, αν κέρδιζε και το Όσκαρ, αυτό θα έδινε μια λίγο μεγαλύτερη. Και είναι πράγματι, όθηση. Από ό,τι λένε όλοι, μια καλή ταινία. Πολύ καλή είναι ταινία. Μια εξαιρετική ταινία. Μια ταινία που πιστεύω ότι χαράζει καινούριο δρόμο στο πώς το Hollywood και οι σκηνοθέτες και οι εταιρείες παραγωγής θα επιλέγουν θέματα για τον κινηματογράφο και θα τα χειρίζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Παναγόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Το ξέρουμε ότι ήταν δύσκολη μέρα και για εσάς καθαρά Δευτέρα. Σας φέραμε εδώ, σας χαλάσαμε λίγο την ημέρα, αλλά καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, όμως δεν είναι μόνο τα Oscars, έτσι είναι και τα Χρυσά Βατόμουρα. Ένα 24ωρο πριν από τα Oscar, απονέμονται τα Χρυσά Βατόμουρα. Τι είναι αυτά? Είναι τα βραβεία για τους χειρότερους ηθοποιούς της χρονιάς που πέρασε και που έχουν γίνει πλέον θεσμός. Φέτος νικητές μεταξύ άλλων ήταν ο Tom Cruise και η Paris Hilton. Είναι η απάντηση στα Όσκαρ. Λέγονται Χρυσά Βατόμουρα και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θεσμός. Τιμούν τους χειρότερους της χρονιάς που πέρασε. Tom Cruise and Katie Holmes. Φέτος νικητές των Χρυσών Βατόμουρων είναι μεταξύ άλλων ο Tom Cruise που πρωταγωνίστησε στην ταινία δράσης «Πόλεμος των κόσμων» και η έγκυος αραβωνιαστικιά του Katie Holmes. Jenny McCarthy in Dirty Love. If this is my future, I pray a large piano falls out of the sky and hits me right now. Μια άλλη κυρία που τιμήθηκε με χρυσό βατόμουρο ήταν η Jenny McCarthy, η οποία τη χρονιά που πέρασε έγραψε το σενάριο για την ταινία Dirty Love, την οποία και πρωταγωνίστησε. Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή της Ταχτοπούτας. I think that in picking Dirty Love, even though probably 99% of the public has never even heard of it, it really deserved the award. I'm pleased that we didn't go for Dukes of Hazzard or Deuce Bigelow or some of the other big, high-profile things because this movie sucks. The way you move your body, babe, it drives me wild. Η εκρηκτική Paris Hilton αναδείχθηκε η χειρότερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου House of Wax. Τα Χρυσά Βατόμουρα απονείμονται κατά παράδοση 24 ώρες πριν την τελετή απονομής των Όσκαρ και σίγουρα αυτοί που κερδίζουν ένα τέτοιο βραβείο δεν μπορούν να είναι και ιδιαίτερα περήφανοι. Βέβαια κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξει η καριέρα της Paris Hilton και να τη δούμε να διεκδικεί και βραβείο Όσκαρ. Τώρα εδώ είναι για να γελάσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά δελτίο ειδήσεων. Τατά, σπιτικά με ρίγανη. Το έκανες πάλι το μαγικό σου. Αφού σου λέω, είχε για μείνει μάγισσα και εγώ μαθητευόμενος μάγος. Αντώνη! Και εσύ γιατί είσαι μάγος, γιατί θα σε εξαφανίσω. Νέα Lay's Mediterranean σπιτικά με ρίγανη. Τα μόνα πατατάκια τηγανισμένα σε 100% αγνό ελαιόλαδο με τη μαγική γεύση της φρεσκοτριμμένης ρίγανης. Για πότε εξαφανίστηκαν? Μαγικά. Ακαταμάχητα. Γίνεται να απολαμβάνω ό,τι αξίζει χωρίς να μου στοιχίζει. Γίνεται να έχω την ποιότητα που χρειάζομαι χωρίς να συμβιβάζομαι. Με δύο γραμμές γίνεται να έχω όλα όσα θέλω στις τιμές που τα θέλω. Στα καφού γίνεται. Κυκλοφόρησε το Golden Match. Διαβάστε όλο το παρασκήνιο των αγώνων του στοιχήματος και όλα τα πονηρά σημεία. Golden Match. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα. Μήπως γνωρίζετε κι εσείς κάποιο εξαφανισμένο παιδί? Μήπως γνωρίζετε τον Άλεξ? Ο Άλεξ είναι 11 χρονών. Εξαφανίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου από την περιοχή Ελιάς Ανοίξεως στη Βέρεια. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, παρακαλείται να καλέσει στη γραμμή SOS 1056 ή σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας. Γυρίστε σελίδα στην αθλητική σας ενημέρωση. Derby, η εφημερίδα που σέβεται τον φίλαθλο και έχει άποψη, γίνεται τώρα πιο μαχητική, πιο αποκαλυπτική, πιο πλούσια με ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα και για όλα τα σπορ. Derby, η απάντηση των φιλάθλων.
Συντονίσου στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη του Α 98,9. 10 με 11 Βασίλης Κουρής, Βασίλης Χιώτης. 11 με 1 Δώρα Σαρή. 1 με 2 Αντώνης Κοκορίκος. Α 98,9. Έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε. This is a fight to the death. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Channel 9 στις 7. Μποφόρ και καταιγίδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού έως και την Τετάρτη. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από σταδιακή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Δεν γίνονται πλέον και τα δρομολόγια των πλοίων, αφού από τις 6 το απόγευμα ισχύει μερικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά και Ραφίνας. Μέχρι εδώ ήταν. Η ζέστη και ο ήλιος μας αποχαιρετούν, για λίγο τουλάχιστον, και δίνουν τη θέση τους στο κρύο, τη βροχή αλλά και τους δυνατούς ανέμους που θα δυσκολέψουν την επιστροφή των εκδρομέων. Η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Μια πτώση όμως που θα γίνει περισσότερο αισθητή στην Βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα και μετά, καθώς ο υδράργυρος θα πέσει κατά 6 Ιουλίου και τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη θα χιονίσει ακόμα και σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής του καιρού είναι οι βροχές που φέρνουν ισχυροί νότιοι άνεμοι. Θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι οι άνεμοι, οι οποίοι στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν ακόμα και τα 8 με 9 αποφόρους ένταση. Κυρίως όμως από το απόγευμα και μετά. Όσοι ήταν να ταξιδέψουν με πλοίο για το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο στάθηκαν άτυχοι, αφού αργά το απόγευμα απαγορεύτηκε ο απόπλους και τα καράβια θα μείνουν δεμένα. Καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους θα έχουν τα Δωδεκάνησα, η Ήπειρος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Δυτική Μακεδονία. Εκτός όμως από τις βροχές και τους έντονους ανέμους, την επανεμφάνισή τους στη χώρα μας θα κάνουν και τα χιόνια, που θα πέσουν στα ορεινά, αλλά και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως το Καϊμακτσαλάν, η Φλόρινα, η Κοζάνη, οι Σέρες, το Μέτσοβο και η Καστοριά. Υπομονή λοιπόν μέχρι την Τετάρτη, οπότε και τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν και αργά το βράδυ θα σταματήσουν. Από το μεσημέρι ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου και στις εθνικές οδούς είναι έντονη παρουσία συνεργείων της τροχέας. Κατά μήκος των εθνικών δρόμων γίνονται συνεχείς έλεγχοι και αλκοτέστ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πυκνώνει η κίνηση των αυτοκινήτων. Γι' αυτό και η τροχέα έχει πάρει μέτρα για τη διευκόλυνση των οδηγών. Αλκοτέστ και ελέγχου στις τροχές συναντούν στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθήνας οι εκδρομείς του τριημέρου. Όχι όμως και κίνηση. Από νωρίς το μεσημέρι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου, ενώ όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και η κίνηση. Όσοι επιστρέφουν από την Πελοπόννησο στην πρωτεύουσα συναντούν μόνο ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη μόνιμη πληγή, την Κακιά Σκάλα. Κακιά Σκάλα είναι το πρόβλημα, μέχρι να φτιαχτεί. Βρήκαμε κίνηση εδώ, στην Κακιά Σκάλα ήταν η κίνηση. Εντάξει, ο άλλος δρόμος είναι πολύ καλός. Στον δρόμο δεν υπήρχε κίνηση. Εκτός από την Κακιά Σκάλα, αλλά στο οποίο είχε ληφθεί με έρημνα, είχαν δώσει μια λουρίδα παραπάνω και έτσι ήρθαμε πάρα πολύ καλά. Η τροχέα σταματά φορτηγά, κτέλ αλλά και γιόταχη αυτοκίνητα για αλκοτέστ. Με σταμάτησε για αλκοτέστ και για να δει τι εμπόρευμα κουβαλάω. Στα διόδια της Ελευσίνας σταματάει η τροχέα τους οδηγούς φορτηγών. Όσοι μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα πατάνε γκάζι και φεύγουν. Οι υπόλοιποι αναγκάζονται να τραβήξουν χειρόφρενο. Όπως φαίνεται, οι μόνοι που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην επιστροφή είναι όσοι θα επιλέξουν το αεροπλάνο. Στις 11 το βράδυ ξεκινά η νέα 24ωρη απεργία των υπαλλήλων ασφαλείας των αεροδρομίων. Με ευχές συνόδευσαν το έθιμο του Χαρταϊτού η πολιτική. Ο νομάρχης της Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε με χιούμορ την ατυχία του. Ο υποψήφιος για τη Δημαρχία της Αθήνας Νικήτας Κακλαμάνης συνάντησε τους δημότες του Φιλοπάπου, ενώ ο Πρωθυπουργός σήκωσε τον αετό οικογενειακά. Συμβολικό το πέταγμα του Χαρταϊτού και φέτος για τον Πρωθυπουργό. Από το σπίτι του στη Ραφίνα, με τα δυο του παιδιά και τη σύζυγό του Νατάσα, ευχήθηκαν όλοι μαζί. Όσο ψηλότερα, τόσο καλύτερα. Ο λόγος για την πορεία του Παναθηναϊκού. Ευχή που ενδόμηχα ίσως αφορά όλη την κυβέρνηση. Αφήνουμε! 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 Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται! Το πάμε! Δυσκολίες στο πέταγμα του Χαρταϊτού είχε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο ιστός πάει και ο ευρηματικός νομάρχης σκέφτεται να ρημουλκίσει το Χαρταϊτό με το φουσκωτό.
ο χαρταετός του Παναγιώτη Ψωμιάδη και της μικρής του κόρης δεν πέταξε ποτέ. Δεν ήταν ούριος ο άνεμος ή φταίει το κακό το μάτι. Δάχτυλο σου καρατζαφέρι, παιδιά, δάχτυλο σου καρατζαφέρι. Η ατυχία έχει και συνέχεια για το χαρταετό του νομάρχη. Έπεσα ετός. Όχι, το σκηνή με έτριψε. Στο λόφο Φιλοπάπου, φέτος, το χορό δεν έσαιρε η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ένα γαϊτανάκι μέχρι την πλατεία Κοτζιά. Φέτος έχω και έναν επιπλέον λόγο να είμαι εδώ, αφού θα είμαι ένας από τους υποψήφιους δήμαρχους στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να είναι χαρούμενοι, να είναι καλά και του χρόνου τέτοια μέρα και σε εσάς θέλω να ευχαριστήσω που είσαστε στο καθήκον τέτοια μέρα εδώ και πρέπει να πω ότι η αγάπη του απλού κόσμου δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Από τον ίδιο λόφο η Άννα Διαματοπούλου είχε κέφι για πολιτικές αιχμές. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει με τα ήθη και τα έθιμα. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Αθηναίους. Και ας ελπίσουμε ότι θα βγούμε και από την πολιτική 40η τελειώνοντας αυτή η 40η. Λίγο πιο κάτω, στο γαλάτσι, στο άλσος Βεϊκού, κάποιοι έμειναν πεινασμένοι. Δεν πρόλαβα τη φασολάδα, λέει. Είχαν 6.000 μερίδες και τελειώσανε. Θα δοκιμάσω λίγο λαγάνα, ελιές, άλλωστε αυτά είναι τα παραδοσιακά, τα ραμοσαλάτα. Κάπως έτσι, με κέφι και σπορενδύματα ήταν τα κούλουμα για τους πολιτικούς. Γιατί από αύριο τα κοστούμια βγαίνουν και πάλι από την ντουλάπα. Τύχη σε περιμένει εάν περάσεις πάνω από τη φωτιά. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι κάτοικοι στα Νέα Στήρα στην Εύβοια που τηρούν το πατροπαράδοτο έθιμο. Φωτιές όμως ανάβουν και στην Κοζάνη. Τη συνοδεύουν με πικάντικα σχόλια. Με άφθονο κέφι και πολύ θάρρος γιόρτασαν την τελευταία αποκριά οι κάτοικοι στα Νέα Στήρα στην Εύβοια. Το πατροπαράδοτο έθιμο των Πίλιουρων θέλει τους πιο θαραλέους το τελευταίο βράδυ της αποκριάς να πηδούν πάνω από φωτιές. Σύμφωνα με το έθιμο, μεγάλη ευτυχία περιμένει όσους τολμούν να κάνουν το μεγάλο άλμα. Αυτοί ακριβώς που πηδάνε τα Πίλιουρα έχουν μεγάλη τύχη και όλο τον χρόνο τους πάνε όλα καλά. Φυσικά, η συμμετοχή στο έθιμο απαιτεί υγεία και ευεξία. Είναι αυτοί που έχουν κουράγιο τώρα, εμείς δεν μπορούμε να τα πηδήσουμε βέβαια για τους νέους. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν φωτιές για τους νέους, αλλά και για τους ακόμη νεότερους που αποδεικνύονται αρκετά τολμηροί. Με το ίδιο κέφι αλλά και άφθονο χορό αποχαιρέτησαν τις απόκριες και οι κάτοικοι της Κοζάνης που γιόρτασαν τους Φανούς, ένα άλλο παραδοσιακό έθιμο που ο εορτασμός του κορυφώθηκε χθες. Από την Τσικνοπέμπτη οι κάτοικοι άναψαν φωτιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Έτσι, γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας έστησαν γλέντι γύρω από αυτές, χόρεψαν και τραγούδησαν σατυρικά και λίγο αθυρόστομα αποκριάτικα τραγούδια. Υπό τους ήχους παραδοσιακών οργάνων. Κάψανε χθες όπως κάθε χρόνο τον καρνάβαλο στην Πάτρα. Οι χωρί συνεχίστηκαν έως τις πρωινές ώρες και έδωσαν ραντεβού για τον χρόνο. Όλα τα καρναβάλια είναι σε ένα, στο καρναβάλι της Πάτρα. Ρυθμοί ξέφρενοι. Χορός μέχρι τελικής πτώσης σε φόντο πολύχρωμο. Τρέλα, τρέλα, την παντεύω. Πάντα. Μέχρι πότε. Έλα να πεθαίνουμε. Χιλιόμετρα σερπαντίνα στήληξαν ολόκληρη την Πάτρα. Χιλιάδες καρναβαλιστές αποχαιρέτησαν την αποκριά του 2006 και ο βασιλιάς καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες. Ξεκινάμε από τώρα για το 2007. Από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί, χιλιάδες μεταμφιεσμένοι ίδρωσαν στον πυρετό του πατρινού καρναβαλιού. Αντέχουμε! Αμέ και παραπάνω!
Πατριλό καραβάνι! Αντέχουμε! Η διασκέδαση που άγγιξε τα όρια. Αντέχουμε! Πατριλό καραβάνι! Και η κούραση έμοιαζε άγνωστη λέξη. Μιλά σου, ανατέχω κι άλλη, κι άλλη, πέρε! Πέρε κι άλλη, πέρε! Άρματα εμπνευσμένα από την ελληνική καθημερινότητα και επίκαιρα κοστούμια κέρδισαν τις εντυπώσεις, μα περισσότερο απ' όλα το κέφι των μασκαρεμένων που ξεσήκωνε ακόμα και με το ποτό να ρέει άφθονο και το χορό να μην σταματά μέχρι η πρώτη χαρταετή της καθαράς Δευτέρας να φανούν στον ορίζοντα. Οι καρναβαλιστές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2007 με διαφορετικές στολές και άρματα, αλλά με την ίδια διάθεση για γλέντι. Τους τα χάλασε ο καιρός, αλλά είχαν προγραμματίσει, άλλα έγιναν. Οι κάτοικοι του Γραμματικού θυμήθηκαν τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας της εταιρείας Ήλιος, αλλά την ίδια ώρα και το αίτημά τους να μην γίνει χωματερή στο σημείο. Ένας μαύρος χαρταετός πετάει στον ουρανό του Γραμματικού. Εκεί όπου τον περασμένο Αύγουστο έχασαν τη ζωή τους οι επιβάτες Boeing της Ήλιος. Συγκεντρωθήκαμε εδώ να πετάξουμε 121 μαύρους αετούς, σαν ένδειξη τιμής και απότιση φόρου τιμή στη μνήμη των 121 αδελφών Κυπρίων που χάθηκαν στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού. Με αυτόν τον τρόπο οι κάτοικοι του Γραμματικού διάλεξαν να κάνουν κούλουμα. Δεν μπορούν ακόμη να ξεχάσουν πως τη 14η Αυγούστου του 2005 121 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή τους. Η κίνηση αυτή ήταν συμβολική. Σήμερα μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην μας επέτρεψαν να κάνουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Σημασία έχει πάντως ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εδώ έχει ζωντανή τη μνήμη του για τα 121 θύματα του αεροπορικού ατυχήματος και για μας εδώ θα μείνουν γραμμένα πάντα στην καρδιά μας αυτοί οι άνθρωποι. Η κοινότητα είχε σχεδιάσει να πετάξουν 121 χαρταετοί, όσο και τα θύματα, όμως ο καιρός δεν το επέτρεψε. Η εκδήλωση αυτή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών είναι και μια κίνηση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Γραμματικού ενάντια στην κατασκευή χωματερής στην περιοχή του Μαύρου Βουνού. Οι κάτοικοι του Γραμματικού και του Βαρνάβα είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη δημιουργία της χωματερής στο Μαύρο Βουνό. Χιόνια, προβλήματα στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των αρχών στις περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Μεγάλα προβλήματα από την παρατεταμένη κακοκαιρία αντιμετωπίζουν η Ελβετία, η Γερμανία αλλά και η Γαλλία. Όλη η βορειοκεντρική Ευρώπη ντυμένη στα λευκά. Τα προβλήματα σε πολλές χώρες μεγάλα. Στη Ζυρίχη της Ελβετίας το χιόνι έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ από το 1931. Αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης έκλεισαν εξαιτίας μικρών χιονοστιβάδων, ενώ αρκετές στέγες κατέρευσαν χωρίς ευτυχώς κανείς να πάθει το παραμικρό. Στο κέντρο της Ελβετικής πρωτεύουσας ειδικά μηχανήματα βγήκαν για να καθαρίσουν τους δρόμους από το χιόνι και από τα δέντρα που είχαν πέσει. Τα τραμ και τα λεωφορεία σταμάτησαν για αρκετή ώρα τα δρομολόγια τους και αρκετοί Ελβετοί αναγκάστηκαν να πάνε στη δουλειά τους με τα πόδια. Στο γαλλικό χειμερινό θέρετρο Λεζάρκ η ορατότητα είχε μειωθεί σε λίγα μέτρα και αρκετοί δρόμοι είχαν κλείσει. Ορισμένες διαδρομές στο χιονοδρομικό κέντρο είχαν κλείσει επειδή υπήρχαν φόβοι χιονοστιβάδας. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας. Και στη Γερμανία όμως οι χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Πολλές πτήσεις από και προς τα δυτικά της χώρας ακυρώθηκαν, ενώ ακόμα και στο κέντρο του Μονάχου η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Πολλά τρένα της Βαυαρίας με προορισμό την Ελβετία και την Αυστρία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους εξαιτίας του χιονιού που σε πολλά σημεία φτάνει και το μισό μέτρο, ενώ και στο αεροδρόμιο του Μονάχου έγινε το αδιαχώρητο από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις των πτήσεων. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν πάντως πως ο καιρός θα καλυτερέψει τις επόμενες ημέρες. Σε απεργιακό πυρετό βρίσκεται η Γερμανία, στη Στουτγάρδη. Οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για το καινούριο νομοσχέδιο που προβλέπει την παράταση του ωραρίου τους και την περικοπή των μπόνους των διακοπών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επιδιώκει να καταπολεμήσει το πρόβλημα της ανεργίας. Ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο και ο οίκος Κένζο παρουσίασαν τις δημιουργίες τους για το φθινόπωρο χειμώνα 2006-2007 στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Τα εντυπωσιακά ρούχα έκλεψαν τις εντυπώσεις όλων των γυναικών.
Στο ράλι του Μεξικού, νικητής αναδύθηκε ο Σεβαστιάν Λέμπο. Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής με τη νίκη του αυτή ξεπέρασε και τον Μάρκους Γκρόνχολμ στη γενική κατάταξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Σεμπαστιάν Λέμπ ήταν ο νικητής του ράλι του Μεξικού. Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε καλύτερο χρόνο και από τον Νορβηγό Πίτερ Σόλμπερκ κατά 48,9 δευτερόλεπτα τον περσινό νικητή του συγκεκριμένου ράλι. Η νίκη αυτή του Λέμπ ήταν η πρώτη της φετινής χρονιάς και παράλληλα η πρώτη του στο Μεξικό, όπως και η βαθμή του Σόλμπερκ, η οποία ήταν η παρθενική του για το φετινό πρωτάθλημα. Στη γενική κατάταξη, μετά και το τρίτο ράλι, προηγείται ο Σεμπαστιάν Λέμπ οδηγώντας Citroën με 26 πόντους. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Μάρκους Γκρόνχολμ με Ford και 21 πόντους στο ενεργητικό του και στην τρίτη ο Αυστραλός Μάνφελτ Στολ. Ο Φιλανδός Μάρκους Γκρόνχολμ δεν κατάφερε να χρηστεί νικητής και στο τρίτο ράλι μετά τις πρωτιές του σε Μόντε Κάρλο και Σουηδία. Το αυτοκίνητο φαίνεται καλό και εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά τα οδηγικά λάθη δεν είναι καθόλου καλά, τόνισε ο Φιλανδός σχολιάζοντας την αποτυχία του να πάρει και αυτό το ράλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο αέρας συνεχίζει να φυσάει δυνατά σε όλη τη χώρα. Οι βροχές, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από τα δυτικά της χώρας, έχουν ήδη εξαπλωθεί, έχουν φτάσει μέχρι και την Κοζάνη στα δυτικά, ενώ μέχρι αργά τη νύχτα θα έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Στην πόλη του Πειραιά το θερμόμετρο δείχνει τώρα 14 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου με αρκετή συννεφιά. Ενώ σήμερα το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα και νωρίς το πρωί, περιμένουμε να βρέξει, όχι όμως πολύ δυνατά, σε όλη την Αττική. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τα δυτικά προάστια, το Περιστέρι, το Αιγάλεο. 13 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο, 16 με σύννεφα αύριο το μεσημέρι μετά τη βροχή την πρωινή. Στα βόρεια προάστια, 12 βαθμούς δείχνει τώρα το προάστια, το θερμόμετρο, 14 βαθμούς αύριο το μεσημέρι. Η βροχή θα έχει σταματήσει και στα βόρεια προάστια μέχρι τις 2 η ώρα. Στον Πύργο, στην Πελοπόννησο, έχουμε φτάσει. 14 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο. Βροχερή θα είναι η νύχτα για τον Πύργο, με καταιγίδες ίσως αρκετές ώρες σήμερα τη νύχτα, ενώ η βροχή θα συνεχιστεί μέχρι και τη Τετάρτη το μεσημέρι, όπως όλα δείχνουν. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο 13 βαθμούς Κελσίου, με βροχή ασθενή στον Πύργο. Στην Άρτα είμαστε. 12 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο. Η βροχή συνεχίζεται εδώ και ώρες. 9 βαθμούς Κελσίου θα έχει αύριο το μεσημέρι η Άρτα, με βροχή, η οποία όπως όλα δείχνουν θα σταματήσει η βροχή αύριο το βράδυ. Στην Καστοριά, 8 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο. Ετοιμάζεται για βροχή η Καστοριά. Ο υδράργυρος πέφτει δραματικά πολύ γρήγορα στην Καστοριά. Αύριο θα χιονίζει, ενώ από το βράδυ και μετά το θερμόμετρο θα πέσει κάτω του μηδενός και θα συνεχιστεί το χιόνι μέχρι και το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη, 14 βαθμούς δείχνει τώρα το θερμόμετρο. Πλησιάζει η βροχή και στη Θεσσαλονίκη. 7 βαθμούς Κελσίου θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη με βροχή. Λίγη βροχή όμως γενικότερα θα πέσει στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση για τον καιρό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Channel 9 ακριβώς στις 9. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ευτυχία Πενταράκη. Να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στο Channel 9 Reports και τον Νίκο Αγγελίδη. Καλό σας βράδυ. Η δικιά του. Μου μυρίζει κατσάδα. Αφού ούτε αν τη γράψει μπορεί, ούτε αν την πάρει τηλέφωνο, ρε άνθρωπο. Όλο δεν έχει μοντάδες και όλο γκρίνια. Καλά, πού ζει. Ακόμα δεν έχει ακούσει για τον non-stop. Δωρεάν 500 λεπτά μπλα μπλα και 500 SMS. Τσαμπέ, θα είχε σωθεί. Ρε, έχει μείνει πίσω το παιδί. Έχει καταντήσει ο τελευταίο του Μακανόν. Τι λέτε, ε. Ουγγ. Μη μένει τελευταίο. Έλα και εσύ στο Non-Stop 500 από το Team Free to Go. Το μόνο που σου δίνει 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 500 δωρεάν SMS κάθε μήνα προς τον αριθμό Team που θέλεις. Μπορεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι να αλλάξει. Το ποδόσφαιρο όχι. Το προπό όμως ναι. Γι' αυτό ανανεώνεται και γίνεται προπό 14 και 7 με πολλές ευκαιρίες και πολλά λεφτά. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις πιο πολλά με 14 αγώνες. Μπορείς να κερδίζεις συχνά με τους 7 πρώτους αγώνες. Ή να τα κερδίσεις όλα παίζοντας και τους 14 και τους 7 αγώνες. Προπό 14 και 7. Καλή φάση.
όμορφη και ξέγνιαστη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή, πολλοίς κόσμος, όσοι επέλεξαν να παραμείνουν στην Αθήνα, βρέθηκαν στο λόφο του Φιλοπάπου, που παραδοσιακά γιορτάζονται τα κούλουμα. Θα δούμε το θέμα που ετοίμασε η Μίνα Βάρσου. Παραδοσιακή μουσική, χορός, πολύχρωμη χαρταετή, σαρακοστιανά, με δύο λόγια, καθαρά Δευτέρα. Ο λόφος του Φιλοπάπου ήταν και φέτος η πρώτη επιλογή όσων δεν κατάφεραν να φύγουν για να γιορτάσουν τα κούλουμα στην εξοχή. Ήρθα εδώ για να γιορτάσω την καθαρά Δευτέρα και να δω τους χαρταετούς. Είναι το μοναδικό σημείο της Αθήνας που έχει μείνει για να απολαύσεις έτσι λίγο καθαρά Δευτέρα, να καταλάβεις κάτι. Ο δυνατός αέρας μπορεί να μην ήταν ευνοϊκός για το πέταγμα του αέτου, ωστόσο μικροί και μεγάλοι δεν το έβαλαν κάτω. Κάθε χρόνο ερχόμαστε, πετάμε τον αετό με τα σαρακοστιανά μας. Ήρθαμε να πετάξουμε τα χαρταετό, αλλά μας έσπασε δυστυχώς. Δεν είναι ο καιρός για χαρταετό, πώς το βλέπετε? Έχει λιγάκι πιο πολύ αέρα. Θα μπορούσε να έχει λίγο πιο λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο καιρός. Ας βρέξει όλα, εμείς θα πετάξουμε. Το έθιμο είναι έθιμο. Γιατί ήρθες εδώ, για πες μου. Για να δω τους χαρταετούς. Με το χαρταετό να έχει την τιμητική του, τα νηστίσιμα στην πρώτη γραμμή, παραδοσιακή μουσική και χορό, εκατοντάδες Αθηναίοι βρέθηκαν εδώ στο λόφο του Φιλοπάπου για να γιορτάσουν και φέτος τα κούλουμα. Ο Δήμος, όπως κάθε χρόνο, μοίρασε 5.000 λαγάνες, ελιές και χαλβά και τα αυτοσχέδια τραπέζια στο γρασίδι στρώθηκαν. Φέτος είναι πιο πολύς ο κόσμος από πέρυσι και είναι από πολύ πρωινές ώρες εδώ. Δόξα τω Θεώ, πήραμε και τη λαγάνα μας και τις ελίτσες μας, το χαλβαδάκι μας, όλα καλά. Κάποιοι μάλιστα μετά το φαγητό το έριξαν και στο τραγούδι. Και ακτινοβολείς σαν το αστερί της αγής. Μωρέ να σε χαρεί που σε έχει και που σε λαχταρεί και που σε καμαρώνει. Άλλοι πάλι απόλαυσαν τα τραγούδια της Στέλλας Κονιτοπούλου. Μη σταματάς να λες πως μ' αγαπάς. Όλοι οι Αθηναίοι έγιναν μια παρέα και χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσεως. Είναι φορές που θέλει. Ο κόσμος το έριξε στο χορό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο Έλληνας άλλωστε είναι γνωστός όλο τον κόσμο για το γλέντι το οποίο κάνει. Να πάμε όμως από τη μία πλευρά, από το λόφο του Φιλοπάπου, σε ένα άλλο σημείο της Αθήνας, το λόφο Βεϊκό, που και εκεί συγκεντρώθηκαν πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας. Η Βίκη Παύλου ήταν εκεί, έχει το ρεπορτάζ. Για ακόμα μία χρονιά ο ουρανός θύμιζε κάτι από πίνακα ζωγραφικής. Ένα μεγάλο μοσαϊκό στον ουρανό και ένα ασύλληπτο γλέντι στο λόφο με πολλή μουσική. Πολύ χορό. Χορεύουνε φίνα. Πολύ ωραία. Και πολλές, πολλές ευχές. Καλή Σαρακοστή! Καλή Σαρακοστή! Και όλα αυτά σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Αθήνας. 25.000 Αθηναίοι υπολογίζεται ότι έφτασαν σήμερα στο πάρκο Βεϊκού στο Γαλάτσι για να γιορτάσουν παραδοσιακά τα κούλουμα μαζί με το Δήμο και να πετάξουν το χαρταετό ψηλά στο συννεφιασμένο ουρανό. Καταφέραμε φέτος να φύγουμε από την Αθήνα. Όχι, όχι, γιατί δουλεύουμε και Σάββατο δουλεύουμε, αύριο δουλεύουν τα παιδιά σχολείο. Εδώ πιο καλά. Ο συννεφιασμένος ουρανός δεν πτώησε όσους δεν κατάφεραν να φύγουν από την Αθήνα. Αντίθετα, με χαρά πήραν μέρος σε μια μεγάλη γιορτή που οργάνωσαν με πολύ μεράκι οι άνθρωποι στο Δήμο Γαλατσίου. Κάθε χρόνο παραδοσιακά γιορτάζουμε, μοιράζουμε φασολάδα, όπως τα είδατε, και τουρσιά, χαλβάδες. Και έχουμε γλέντι με παραδοσιακούς χαρούς μέχρι τη νύχτα. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο. Πολύ ωραία για πρώτη φορά που ήρθε και του χρόνου και καλή Σαρακοστή. Τι έχετε πάρει τώρα, τι κρατάτε? Φασολάδα, την παραδοσιακή και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Για να δούμε, για ανοίξτε να δούμε τι έχει. Σας το ανοίξουμε. Χαλβά, το ντολμαδάκι και τα τουρσιά.
Κάποιοι βέβαια έφτιαξαν το δικό τους τραπέζι. Τέτοιο γόρι, να το βάλω. Εδώ, εδώ πέρα φαγητό, εξοχή και καλά να περνάμε. Κάποιοι άλλοι προτίμησαν να φάνε κάτι πρόχειρο. Μόνο popcorn έφαγα. Γιατί popcorn? Είναι πιο γευστικά. Οι χαρταετοί είχαν την τιμητική τους και οι κάτοχοί τους κοινό στόχο, να τους πετάξουν όσο πιο ψηλά μπορούσαν. Πότε τον ρίχνει κάτω, πότε πάνω, αυτό έγινε τη δουλειά. Φυσάει, μπλέκονται με τους άλλους. Θα πετάξουμε χαρταετό της ΑΕΚ. Ναι. Θα πάει ψηλά. Ναι. Πολύ ψηλά. Ναι. Μήπως θα πάει πιο ψηλά του Ολυμπιακού. Όχι, πες, όχι. Όχι. Πετάξαμε, αλλά δεν έχει άραγε, ξανά έπεσε. Ναι. Ξανά έπεσε. Ναι, ναι. Όσοι πάντως δεν τα κατάφεραν, ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου και ευχήθηκαν ο Αίολος, ο Θεός του Ανέμου, να τους κάνει το χατήρι και να πετάξει το χαρταετό τους ψηλά. Όλα τα λεφτά το πιτσιρίκι που θα πετούσε τον χαρταετό της ΑΕΚ για να πάει πολύ ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα μας, γιατί η κυρία Βέφα Αλεξιάδου, η γνωστή Βέφα σε όλους μας, βρέθηκε εδώ στο Channel 9 και μας μαγείρεψε παραδοσιακά φαγητά της ημέρας. Πάμε να δούμε το θέμα που επιμελήθηκε η Φίβη Σιταρά. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, στη Σαρακοστή πριν από το Πάσχα. Η Βέφα Αλεξιάδου μαγειρεύει για το Channel 9 και τους απανταχού καλοφαγάδες, καραβίδες με πιλάφι. Ένα κατεξοχήν νηστίσιμο πιάτο, μια που μπήκαμε για τα καλά στη Σαρακοστή. Υπάρχουν καραβίδες στην αγορά κατεψυγμένες, καθαρισμένες, οπότε δεν θα κουραστείτε. Δεν έχετε πρόβλημα να αγγυλωθούν τα χεράκια σας, να βγάλετε τα τσόφλια, να τα καθαρίσετε. Υπάρχουν λοιπόν σε συσκευασία ενός κιλού υπέροχες καταπληκτικές καραβίδες. Δείτε τις εδώ τι ωραίες που είναι. Θα τις βάλουμε και θα τις μαγειρέψουμε σε μια ωραία σάλτσα που θα σας κάνω και μετά μέσα στην ίδια σάλτσα θα φτιάξουμε το πιλάφι. Μπορούμε αντί πιλάφι να βάλουμε πληγούρι. Μπορούμε αντί πληγούρι ή πιλάφι να βάλουμε ένα ζυμαρικό. Βάλτε ό,τι θέλετε. Το φαγητό είναι νηστίσιμο, γίνεται με ωραίο λάδι ελιάς. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Τα υλικά που θα χρειαστείτε, αν και εναλλακτικές λύσεις πάντοτε υπάρχουν, είναι για τις καραβίδες: σκόρδο, κρεμμύδι, ντομάτα καθαρισμένη, μαϊντανός, δυόσμος, αρακάς κατεψυγμένος, ντοματοπελτές διαλυμένο σε ζεστό νερό, κέτσαπ, ξύδι μπαλσάμικο, γούστερ σος, αλάτι, πιπέρι καγιέν, πιπέρι μαύρο και λάδι. Έχω εδώ τις καραβίδες, τις έχω έτοιμες. Το λάδι καίει. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι, να την κατεβάσω λίγο την κατσαρόλα από τη φωτιά. Για να μην πετάξει πολύ το κρεμμύδι, ρίξαμε λοιπόν το κρεμμύδι, θα ρίξουμε και το σκόρδο, βάλαμε και το σκορδάκι, να πέσει και το σκόρδο. Θα τα ανακατέψουμε να μαραθούν, όπως λέω κάθε φορά, και αφού μαραθεί το κρεμμύδι και το σκόρδο, θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα, έχω εδώ πέρα την ντομάτα, κομμένη σε κυβάκια, σε μικρά-μικρά κομματάκια, χωρίς τη φλούδα και τους σπόρους. Αφού λοιπόν μαραθεί το κρεμμύδι και το σκόρδο, θα ρίξω μέσα την ντομάτα. Ρίχνω την ντομάτα. Ωραία. Θα ρίξω μέσα τώρα πελτέ ντομάτας. Έχω εδώ τον πελτέ ντομάτας. Εδώ θα ρίξω μέσα λίγο ζεστό νεράκι. Θα πάρω λίγο ζεστό νερό να διαλύσω τον πελτέ. Λίγο νεράκι. Θα διαλύσουμε λοιπόν τον πελτέ και θα το ρίξουμε και αυτόν μέσα. Για να γλυκάνει το φαγητό μας θα βάλουμε και λίγη κέτσαπ. Η μητέρα μου έβαζε, όπως σας έχω πει πολλές φορές, λίγη ζάχαρη και λίγο ξύδι στην ντομάτα. Εγώ συνηθίζω να βάζω την κέτσαπ, που είναι το ίδιο πράγμα. Η κέτσαπ είναι και γλυκιά και ξύνη, οπότε κάνει την ίδια δουλειά. Θα βάλουμε λοιπόν την κέτσαπ, θα ρίξουμε μέσα τον πελτέ. Θα ρίξουμε μέσα τον πελτέ, διαλυμένο σε λίγο νεράκι. Τώρα να δείτε τι άλλα ωραία υλικά θα βάλουμε μέσα. Μία κουταλιά ξύδι μπαλσάμικο, βάλαμε και το ξύδι. Δίνει πολύ ωραία νοστιμιά. Θα βάλουμε μέσα ένα κουταλάκι γούστερ σος. Worcestershire sauce το λένε, γούστερ σος το λέμε. Θα βάλουμε μέσα αλάτι, φυσικά δεν λείπει το αλάτι από τη μαγειρική μας. Θα βάλουμε το αλάτι. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι καγιέν. Προσέξτε, μην βάλετε πολύ, γιατί καίει. Θα βάλουμε λοιπόν και λίγο πιπέρι καγιέν. Θα τα ανακατέψουμε όλα αυτά, εδώ επάνω στη φωτιά. Και το πρώτο πράγμα που θα βάλουμε είναι οι καραβίδες. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το ρύζι, στο οποίο θα προσθέσουμε προς το τέλος τις καραβίδες που είναι έτοιμες. Αφήνω εδώ τις καραβίδες να περιμένουν. Και τώρα παίρνω νεράκι ζεστό πάλι. Μετράω
περίπου, έχω, περίπου μισή κούπα ζουμί έχω εκεί πέρα. Θα βάλω άλλη μια μισή κούπα για μια κούπα πιλάφι. Ρίχνω εδώ τώρα το ρύζι. Ανακατεύω. Και αφού το ανακατέψω καλά, το αλάτι έχει μπει, πιπέρι έχει μπει, πιπέρι καγιέν έχει μπει, όλα τα μυρωδικά μας έχουν μπει. Θα βάλω τώρα και τον αρακά. Ρίχνω λοιπόν και τον αρακά. Μπορείτε αντί αρακά να βάλετε φασολάκια κομμένα σε κομματάκια, πράσινα. Μπορείτε να βάλετε μανιτάρια κομμένα σε φετάκια. Μπορείτε να βάλετε πιπεριά, είτε πράσινη, είτε κόκκινη, είτε κίτρινη πιπεριά, κομμένη σε κομματάκια. Έτοιμο λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα, θα το σκεπάσουμε. Έχω εδώ το καπάκι. Θα το αφήσουμε, φίλες και φίλοι, να βράσει σε χαμηλή φωτιά. Και τώρα το ρύζι μας, φίλες και φίλοι, είναι έτοιμο. Δείτε τι όμορφο που είναι. Θα ρίξουμε μέσα τις καραβίδες, θα τις ανακατέψουμε, θα το αφήσουμε 5 λεπτά ακόμη επάνω στη φωτιά και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε ένα υπέροχο φαγητό στην οικογένεια. Το φαγητό μας, το καραβίδο πίλαφο, διαχείρος Βέφας Αλεξιάδου, είναι έτοιμο και πάνω απ' όλα νόστιμο και νηστίσιμο για όλη την οικογένεια. Καλή μας όρεξη! Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αγκαλιά, το χάδι και η φροντίδα της μαμάς και του μπαμπά είναι αναμφίβολα αναντικατάστατα για κάθε παιδί. Οι σημερινοί ρυθμοί όμως αναγκάζουν όλο και περισσότερους γονείς να λείπουν ατέλειωτες ώρες από το σπίτι και τα παιδιά να μεγαλώνουν με τον παππού και την γιαγιά. Τα συναισθήματα αυτών των γονιών, τις αντιδράσεις των παιδιών τους αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μητέρες της αντίπερα όχθης που δεν εργάζονται επειδή δεν έχουν κανέναν άλλον να φροντίσει τα βλαστάρια τους, ξετυλίγονται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σου κόπηκε η φωνούλα. Γιατί? Την αγαπάς τη μαμά πολύ. Ο Ηλίας είναι 4 ετών και λατρεύει τη μαμά του, αλλά η δουλειά της του στερεί την παρουσία της για πολλές ώρες καθημερινά, όπως και στο 10χρονο αδερφό του, το Γιάννη. Μόνο 1-2 ώρες τα βλέπουμε τα παιδιά το βράδυ, όταν ερχόμαστε σπίτι. Και η Τζερίνα όμως με τον σύζυγό της βλέπουν ελάχιστες ώρες τη 10μηνών μπέμπα τους, αφού εργάζονται από το πρωί έως το βράδυ. Ο τρόπος που τους υποδέχεται όταν επιστρέφουν στο σπίτι τα λέει όλα για το πόσο τις λείπουν. Τρελαίνει που μας βλέπει, ότι θα πάει στο σπίτι της, ότι θα είναι στο χώρο της, μαζί μας, να παίξει. Χαρές, πολλές χαρές, χαρές. Χαίρεται πάρα πολύ. Κάνει έτσι τα χέρια της, καταλαβαίνεις ότι χαίρεται το μωρό. Η Ελένη από την άλλη λυγίζει ακούγοντας τα παράπονα του Ηλία λίγο πριν κλείσει την πόρτα πίσω της. Ο Γιάννης το έχει συνηθίσει, είναι 10 χρονών και κάπου το έχει συνηθίσει. Ο μικρός όμως κάθε πρωί θέλω μαζί σου, μη πας στη δουλειά, κάτσε μαζί μου, πάρε με μαζί σου. Για το μικρό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αφού λοιπόν οι γονείς απουσιάζουν για ώρες, με ποιον μεγαλώνουν οι άγγελοί τους? Είναι με τη μαμά μου, με την πεθερά μου. Επιστράτευση. Όχι λίμεν εργάτες, κοίτα τη επιστράτευση. Όποιος μπορεί, βοηθάει. Τη μητέρα της έχει επιστρατεύσει για τη φροντίδα του μεγάλου της γιού και η Ελένη, ενώ για τον Ηλία χρειάστηκε να βρει μια έμπιστη νταντά. Γεια σου, παπά! Κάνε την κόρνα, εσύ να την ακούσει ο κύριος. Κάνε την κόρνα. Το πιο δύσκολο κομμάτι πάντως για τους απόντες γονείς είναι οι τύψεις. Χρειάζεται πιο πολύ η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά και ο παππούς τι μπορούν να του προσφέρουν. Θα τον πάρουν από το σχολείο και 3-4 ώρες μαζί με τη γιαγιά και με τον παππού δεν είναι το ίδιο όσο να ήταν μαζί μας. Ούτε μπορώ να καθίσω σπίτι, δεν γίνεται, χρειάζεται να δουλεύω. Λέει η Ελένη και στεναχωριέται όταν σκέφτεται ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις ανάγκες των γιών της. Με τις ώρες που δουλεύουμε έχουμε και εμείς κούραση και αυτά θέλουν την προσοχή που χρειάζονται. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, θα σας πάμε εδώ, θα σας πάμε εκεί και μας κάνουν παράπονα. Του τάδε η μαμά μας πήγε εκεί γιατί δεν μπορείς εσύ. Και συνέχεια προσπαθούμε να τους εξηγούμε και ό,τι μας μένει το Σαββατοκύριακο. Οι ίδιες ενοχές βασανίζουν και την Τζερίνα. Δυστυχώς ακολουθεί το δικό μας πρόγραμμα. Δεν θα γυρίσω εγώ 10, ενώ όλα μωράκια ξέρω ότι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτή ακολουθεί το δικό μας πρόγραμμα. Μας περιμένει, τρελαίνεται που μας βλέπει. Κατεβαίνουμε κάτω, παίζουμε με τις κούκλες και με αυτά, μέχρι να κουραστεί και μετά κοιμάται. Μπορεί να κοιμηθεί όμως και στις 12, που δεν είναι φυσιολογικό για ένα μωρό. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει, αλλά. Η Τζερίνα έχει ελαττώσει ήδη τις ώρες της πρωινής της εργασίας για να βλέπει περισσότερο το μωρό της. Αυτές οι τύψεις όμως την κάνουν να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παρατήσει τελείως τα πρωινά. Δεν μεγαλώνει σωστά και ήδη, δηλαδή το έχω δρομολογήσει το πρωινό να το σταματήσω και τελείως αν είναι δυνατόν.
Για να είμαι μαζί τη περισσότερο ώρα εκεί που έχει ενέργεια και θέλει να παίξει πολύ. Και πώς να μην το σκέφτεται, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το πλασματάκι. Μεράκι. Μεράκι. Σκύψαμε. Στην αντίπερα όχθη, άλλες μαμάδες δεν έχουν τη βοήθεια του παππού και της γιαγιάς και αδυνατούν να εργαστούν για να μείνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Αργυρό. Εμείς είμαστε από το εξωτερικό, εγώ με τον άντρα μου, και όλοι οι δικοί μας δυστυχώς είναι εκεί. Και εδώ πέρα δεν έχω κανέναν, ναι. Και αναγκάστηκα να κάτσω σπίτι, γιατί δεν μπορούσα ούτε. Ήταν και πολύ μικρός να τον βάλω σε βρεφονιπιαγωγείο και δεν ήθελα. Και γι' αυτό κάθομαι σπίτι. Και ο μπέμπης με τη μάμα έχουν γίνει κολλητοί. Όπου πάω, έρχεται και ο μπέμπης. Ευτυχώς έχω κάτι φίλες οικογένειας που μου το κρατάνε όταν είναι ανάγκη για να πάω εγώ σε γιατρό ή να κάνω κάποια δουλειά που θα είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το μικρό. Και ευτυχώς τις έχω και μου το κρατάνε για λίγες ώρες. Πάω, κάνω τη δουλειά μου, αλλά αμέσως πάω και τον παίρνω. Δεν είναι πως θα τον αφήσω και θα πάω να χαϊζέψω στα μαγαζιά και τέτοια. Έχω ανάγκη από λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, συνεχίζει η Αργυρό, που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έχει γίνει κολλητή με το γιο της στο στράτο. Σκέφτεται όμως πάντα τα θετικά. Το καλό γι' αυτό για το μικρό είναι πως έχει πολύ υπομονή. Έλα, έλα, πάμε να παίξουμε. Όπου πάω, κάθεται στο καρότσι, δεν βγάζει κουβέντα. Ξέρει πως η μαμά είναι πάλι εδώ πέρα και ξέρω εδώ κάθομαι, κοιτά τον κόσμο. Ο κόσμος εκεί τον παίζει, όλοι που περιμένουν. Παίζουν μαζί του. Και τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα και έχει γίνει και πολύ κοινωνικός. Η υπόθεση παιδί λοιπόν δεν είναι εύκολη για κανέναν. Ένα χαμόγελό τους όμως αξίζει όσο όλο το χρυσάφι του κόσμου. Λοιπόν, είναι η μέρα επιστροφής σήμερα. Ο κόσμος γυρίζει στην Αθήνα και γενικά στις πρωτεύουσες και στη Θεσσαλονίκη. Τα ίδια έχουμε επιστροφή από την Χαλκιδική. Θα συνδεθούμε τώρα όμως με την Ελευσίνα για να δούμε την εικόνα. Εκεί είναι η συνάδελφος Συναντίν Χαρδαλιά. Παράλληλα συνδεόμαστε και με την Αττική Οδό. Στο ύψος της Κάτσας για να δούμε την εικόνα από την επιστροφή από την άλλη πλευρά της Αττικής. Να ξεκινήσουμε από την Ναντίν Χαρδαλιά. Ο κόσμος γυρίζει από την Πελοπόννησο. Πες μας, μετέφερε μας την εικόνα που επικρατεί τώρα, Ναντίν. Αυτή την ώρα έχει αυξηθεί κατά πολύ η κίνηση, Νίκο, σε σχέση με τις μεσημεριανές ώρες. Όπως βλέπετε και εσείς στις εικόνες σας, πηγαίνουν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας, αφού από εδώ και μετά είναι καλύτερη κατάσταση. Να σημειώσουμε πως στο ύψος της Κακιάς Σκάλας υπάρχει μια ανάσχεση αρκετών χιλιόμετρων, παρά το γεγονός ότι η τροχέα έχει παραχωρήσει από τις 3 το μεσημέρι μια επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας από το 54ο έως το 47ο χιλιόμετρο. Ναντίν, οι πληροφορίες μας μιλούν για πολύ μεγάλες, πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο σημείο που μας λες. Δηλαδή και μια μισή και δύο ώρες καθυστέρηση για να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, Νίκο. Υπάρχει πάντα πρόβλημα στην Κακιά Σκάλα. Είναι το σημείο το επίμαχο που κάθε φορά ταλαιπωρούνται όσοι θέλουν να επιστρέψουν στην Αθήνα. Όσο περνάει η ώρα, άλλωστε, έχει τελειώσει και το μεσημεριανό τσιμπούσι. Τα κούλουμα έλαβαν τέλος και έχουν αρχίσει να επιστρέφουν όλο και περισσότεροι στην Αθήνα, αφού όλοι δουλεύουν αύριο το πρωί. Κάποιοι πάντως, Ναντίν, ήταν αισιόδοξοι, γιατί και χθες το βράδυ είχαμε έντονη κίνηση. Και έλεγαν ότι πολλοί αποφάσισαν να γυρίσουν χθες για να μην αντιμετωπίσουν τον σημερινό Γολγοθά. Φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Φαίνεται ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη, μια μαζική έξοδο από την Αθήνα. Και παράλληλα να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο εκεί στην Κακιά Σκάλα είναι ένα σημείο το οποίο έχει γίνει μια επιδιόρθωση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στο εθνικό οδικό δίκτυο με διάνοιξη του δρόμου, αλλά το πρόβλημα δεν υποχωρεί. Αυτή τουλάχιστον είναι η αίσθηση με βάση τα όσα μας μεταφέρεις τώρα. Ναντίν. Ακριβώς, το πρόβλημα ποτέ δεν υποχωρεί, Νίκο. Άλλωστε, φαίνεται το πρόβλημα και από την εικόνα τη δική μας που έχουμε εδώ, από τη στροφή που φτάνουν από την Κακιά Σκάλα για να περάσουν τα διόδια της Ελευσίνας που είναι ελεύθερα. Φαίνεται πάρα πολύ. Είναι σαν ουρά. Δηλαδή, αν το δει κάποιος από μακριά, βλέπει ένα κινούμενο με φωτάκια. Έχουμε κάποια στοιχεία, Ναντίν, για το πόσα οχήματα πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, κάποια στοιχεία που να έχει δώσει τροχέα. Συγκεκριμένο αριθμό μέχρι τώρα, Νίκο, δεν έχουμε, επειδή είναι ανοιχτά τα διόδια εδώ. Παρ' όλα αυτά. Α, στην Ελευσίνα είναι ανοιχτά τα διόδια, δεν πληρώνει ο κόσμος. Έχουμε στοιχεία μέχρι τις 2 το μεσημέρι, είχαν περάσει 25.000 αυτοκίνητα από εδώ. Και σας λέω ότι από εκείνη την ώρα, δηλαδή από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά, είναι που έχει αρχίσει και αυξάνεται σταδιακά όλο και περισσότερο η κίνηση. Πάντως, συγκριτικά με την εικόνα που βλέπαμε πριν από μία ώρα, τα οχήματα
είναι σαφώς μεγαλύτερος ο αριθμός τους, σαφώς μεγαλύτερη κίνηση και παράλληλα στην άλλη εικόνα που βλέπουμε, που έχουμε συνδεθεί εμείς τους δέκτες μας τώρα στην Αττική Οδό, η κίνηση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε σχεδόν σημειωτών σε έναν δρόμο που κατασκευάστηκε με την προοπτική να μην έχει ποτέ μα ποτέ κίνηση. Βλέπουμε λοιπόν πώς είναι η εικόνα τώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι όσοι, η επιστροφή όσων επέλεξαν να πάνε προς τα Μεσόγεια από ό,τι φαίνεται. Κίνηση, καλή υπομονή στους οδηγούς. Το τερπνώνουν όχι μετά το ωφελί μου, γιατί γύρισαν και βέβαια είναι κουραστικό αυτό το να οδηγείς ώρες χωρίς να ξέρεις πότε θα φτάσεις στον τελικό προορισμό σου. Ναντίν Χαρδαλιά, σε ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε και πάλι αν έχουμε κάποιο νεότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αντιμετωπίζει τώρα το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Είδαμε και την εικόνα από την Αττική Οδό και πάμε να δούμε τώρα τα του Ντέμι Νικολαίδη και της Δέσποινας Βανδύ, γιατί το διεθνές κανάλι, το Discovery Channel, έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στον πρόεδρο της ΑΕΚ και στην μεγάλη λαϊκή ερμηνεύτρια. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Each of them separately is a million seller in their field, but together they are headline news. Demis Nikolaidis and Despina Vanvi are Greece's golden couple. Adored by the media, followed by the paparazzi, they are idolized by their legions of fans. She's a best-selling pop star, he's a top-scoring footballer. When they married in 2002, their fame went stratospheric, and their combined fortunes went even higher. Age 32, Demis Nikolaidis is a national hero. Brought up in the north of Greece, by 15 he was making a living as a professional footballer. He'd set his sights on AEK Athens, one of the biggest football teams in Greece. I have a real passion for AEK Athens. Ever since I was a child, I've been an AEK supporter, and I've always dreamt of playing for them. In 1996, aged 21, he made it into AEK's first team. He quickly became their star striker. He scored 125 goals, won three league cups, and was Greece's highest paid footballer, earning 40,000 euros a week. But when AEK fell into debt, Demis was determined to help rescue the club. He helped form a consortium and became the new chairman. I got seriously involved in AEK because they were going through a lot of problems. The team was doing badly and they had huge debts. I decided to give up my career as a football player and run the team itself. Demis set about rescuing his club with the same determination he'd had as a player. My dream for AEK is to get rid of their debt. This is my main aim, as well as building a great team for the future. Three years after meeting in an Athens nightclub, these two Greek idols married in a blaze of publicity. The union of this unique couple doubled their fame and doubled their fortune. Demis and Despina have spent some of their money on a lavish 2 million euro villa in the wealthiest suburb in Athens. Here they live with their 18-month-old daughter, Melina. But they have plenty of money left over for a few frivolous moments. We spend it on unnecessary luxuries. Loads of clothes, cars, expensive vacations. But we need expensive vacations. We need fabulous holidays. We do spend a lot. We try to control it, but it's hard. Especially now that we don't have to worry about money anymore. Το χειριζόμαστε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Demis has no qualms about indulging his love of cars. While shopaholic Despina prefers to buy less flamboyant gifts, but lots of them.
In Athens, Despina goes to lots of smaller shops and buys me T-shirts, which are my favorite item of clothing. T-shirts. He has thousands of T-shirts. He loves T-shirts. Basically, shopping is something that invigorates me a lot. But shopping is their relaxation from a busy work schedule. After underground dance hits in the United States, Despina wants to break into the mainstream and go international. She is planning to record her next single in English. Demis also has a massive challenge ahead of him. In their 81-year history, AEK have won 11 Greek titles and 13 Greek cups, but nothing since 2002. Having shelved his playing career to become club chairman, Demis needs to drive his flagging team back to the top and out of debt. The stakes have never been higher for this go-ahead duo. Όταν ο Demis ήταν ποδοσφαιριστής, τον έβλεπα πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. I saw more of Demis when he was a football player than I do now. Now we both lead very hectic lives. And the only time we usually spend together is in the evenings after 9 o'clock, when we finally get a bit of peace and quiet. Demis and Despina have a long way to go before success is guaranteed. Time will tell if luck is on their side, but together, these two haven't failed yet. Παράδεκτες εικόνες είδαμε και χθες τους τηλεοπτικούς μας δέκτες λίγο πριν τη διεξαγωγή του ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Είδαμε 20-25 άτομα να χτυπούν με σίδερα, με λωστούς, με καδρόνια. Έναν ο οποίος είχε ξεμείνει, φαίνεται ότι ήταν οπαδός, είναι οπαδός της ΑΕΚ. Είναι τραυματίας, είναι στο νοσοκομείο. Κοντά μας εδώ είναι ο Νίκος Ακεραλόπουλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε όλα αυτά τα του αγώνα μετά. Θέλω πρώτα όμως, Νίκο, να δούμε μαζί τα επεισόδια αυτά τα οποία νομίζω ότι αμαυρώνουν την εικόνα που παρακολουθούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό βέβαια είναι εκτός γηπέδου. Είναι η πορεία φίλων της ΑΕΚ που πήγε να φτάσει στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκεί δέχτηκαν επίθεση από φίλους του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε και τους άνδρες των ΜΑΤ προσπαθούν κάπως να κατευνάσουν τα πνεύματα. Η ουσία είναι ότι ξέμειναν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, ένας-δύο μεμονωμένοι, και έπεσαν κατά πάνω τους 40-50 άτομα. Έχουν γίνει και από την άλλη πλευρά. Δεν καταδικάζουμε μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει και από οπαδούς του Ολυμπιακού και από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει από όλους αυτά τα επεισόδια. Πάντως βλέπουμε εδώ, πετούν πέτρες. Ένα πράγμα το οποίο όλο μας λένε, Νίκο, ότι καλυτερεύει η κατάσταση στα γήπεδα και θα μπορούμε να πηγαίνουμε με τις οικογένειές μας όμορφα και ωραία να δούμε το θέαμα. Αλλά βλέπουμε εδώ μια ζούγκλα. Αυτό δεν ξέρω αν λέγεται Ελλάδα το 2006. Πάντως είναι δύσκολο, Νίκο, να πάρουμε τις οικογένειές μας στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Σαφώς και είναι έτσι. Εγώ όμως θέλω να πω ότι αυτά που είδαμε, οι εικόνες που είδαμε, δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που είδαμε μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο ήταν εκκλησία. Αυτά συνέβησαν έξω και μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι ήταν, και εδώ ίσως φταίει η αστυνομία, θα μου πείτε ότι όλα σαφώς τα επεισόδια, όλα τα επεισόδια τα επιρρύπτουμε τις ευθύνες στην αστυνομία. Σαφώς και φταίει η αστυνομία, δεν τίθεται θέμα. Όταν έχουμε να κάνουμε με μια επαναλαμβανόμενη κόντρα μεταξύ των αντιπάλων. Νίκο, να το περιγράψουμε. Αυτή είναι εδώ τραγική εικόνα. Είναι ένας άνθρωπος κάτω και τον βαρούν με καδρόνια στο κεφάλι. Να τον σκοτώσουν θέλουν. Και μου επιτρέπεις να πω κάτι, να Νίκο. Να τον σκοτώσουν θέλουν. Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Αυτή η εικόνα δεν ταιριάζει σε οπαδούς με την κουλτούρα του οπαδού του Παναθηναϊκού. Σε οποιοδήποτε οπαδός δεν ταιριάζει. Πολύ περισσότερο, επειδή έχω μια ευαισθησία με τον Παναθηναϊκό, πολύ γιατί περισσότερο με τον Παναθηναϊκό. Έχει χρόνια το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τα ξέρεις πολύ καλά τα πράγματα. Αυτή εδώ δεν είναι οπαδή. Αυτή είναι δολοφόνη. Εδώ, αυτούς που βλέπουμε στους δέκτες μας είναι δολοφόνη. Και βέβαια η αστυνομία, γιατί υπάρχει το βίντεο, το είδατε, θα πρέπει να κάνει συλλήψεις τώρα. Εάν νομίζω ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Νομίζω ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Δύο δεν υπάρχουν. Αλλά να πω κάτι. Πόσες συλλήψεις έχουμε τρεις, δει. Τέσσερις, κοίτα άτομα εδώ. Έχουν πέσει όλοι οι μανιασμένοι. Έρχονται κι άλλοι να βοηθήσουν.
και βαράνε τον άνθρωπο στο πρόσωπο. Να τον σκοτώσουν. Αυτά είναι καταδικαστέα. Δεν είναι εικόνα. Ο ένας έχει ξυλώσει ένα κάγκελο και χτυπάει τον άνθρωπο. Εδώ το βλέπουμε. Κοίτα εδώ. Ξυλώνει ένα κάγκελο και το χτυπάει στο πρόσωπο. Δηλαδή να τον σκοτώσουμε επειδή υποστηρίζει μια άλλη ομάδα. Ναι, αυτά είναι συμπτώματα τα οποία έχω την αίσθηση, θα έλεγα καλύτερα τη βεβαιότητα, ότι αν η πολιτεία ήθελε, θα τα είχε ξεκαθαρίσει σε 24 ώρες. Ήθελε, γιατί έχουν βγει εδώ οι πολιτικοί κατά καιρούς και λένε ότι εμείς έχουμε πατάξει την βία, ότι αστεία. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Αστεία πράγματα αυτά. Ακριβώς έτσι. Αστεία ποια είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ χτες ήθελα να πάω με την οικογένειά μου στο γήπεδο, με το παιδί μου κλπ. Και έβλεπα αυτή την εικόνα, δεν θα έτρεχα όπου φύγει και θα ξαναπάταγα στο γήπεδο. Και την χάνω κι εγώ να είμαι όχι φίλαθλος, οπαδός, να αγαπάω μια ομάδα παθολογικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Πάμε να δούμε μαζί, Νίκο, τι δήλωσε ο άτυχος φίλος της ΑΕΚ, τον οποίο επισκέφτηκαν οι κάμερες στο νοσοκομείο που βρίσκεται. Οι στολίτες εκεί ήταν και λάδο μαθημένοι. Καταλάβει κατά τύχη όπως έτρεχα. Λίζω και έπαιξες από τον τύπο. Ήσανε υπεύθυνοι του ΟΑΚ, με αστροφόρο του ΟΑΚ. Μάλιστα. Και σε φέρανε εδώ, τι γινότανε, πώς τραυματίστηκαν. Κάτι άκουσα για 50 άτομα. 50 άτομα τραυματίες. Είχε αρκετά παιδιά που είχαν. Από την μου είπε μία νοσοκόμα. Κάποιος θα θέλουν να μπουν χωρίς εισιτήρια κάποιοι από την ΤΣΑΚ. Και. Προφανώς το έμαθα και οι πανθοί και βγήκαν έξω. Και τι έγινε. Να τους εμποδίσουν να μην μπουν. Γι' αυτό λόγο μάλλον. Και. Και χτυπηθήκαν ήδη. Λοιπόν, υπάρχει η πληροφορία, Νίκο, ότι ανάμεσα στους οργανωμένους δίνουν και ραντεβού ακόμα για το πού θα παίξουν ξύλο. Έτσι, μάχη για να πλακωθούμε και να γίνουμε κομμάτια. Και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κοινωνικοπνευματικό τους επίπεδο δεν είναι και το υψηλότερο, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι με την επίδειξη ανδρισμού, μαγιάς, δεν προσφέρουν κάτι στην ομάδα τους. Δηλαδή, αν αυτά τα επεισόδια συνέβαιναν χθες μέσα στο γήπεδο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα βοηθεί το Παναθηναϊκός. Αντιθέτως. Θα πω κάτι άλλο. Θα θυμίσω μάλλον κάτι άλλο. Πέρσι ο Παναθηναϊκός, από την κακώς εννοούμενη μαγιά κάποιων αλητών, στερήθηκε το πρωτάθλημα. Έπαιξε και κλεισμένων των θυρών τα δύο τελευταία παιχνίδια, τα πιο καθοριστικά παιχνίδια του πρωταθλήματος και κυρίως αυτό με την ΑΕΚ. Έφερε ισοπαλία, δεν το κέρδισε και έχασε το πρωτάθλημα. Εδώ και μια άλλη ιστορική ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου έπεσε και κατηγορία. Ο Άρης έπεσε στη Β' Εθνική με τη συμπεριφορά των οπαδών του. Ακριβώς. Να φύγουμε από αυτά τα γεγονότα. Εμείς θα το επαναλάβουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε. Όχι για δύο συλλήψεις γιατί είναι κοροϊδία. Και τέλος η κοροϊδία. Ούτε να βγαίνει ο υπουργός και να λέει ότι έχουμε πατάξει τη βία, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ποιο καλό δρόμο. Εδώ δείτε τι γίνεται. Περιμένουμε αποτελέσματα σύντομα. Να περάσουμε στα ευχάριστα δικού σου ρεπορτάζ, γιατί το δικό μας το ρεπορτάζ στον αγώνα. Μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση. Ακόμα και την πολιτεία να δούμε έτσι, θα δούμε κάποιους από την πολιτεία να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης των αλητών. Το έχουμε δει επανειλημμένως. Θα δούμε κάποιους να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης των εκτρόπων. Το έχουμε δει επανειλημμένως. Λοιπόν, Νίκο, να περάσουμε στα αγωνιστικά. Είναι ευχάριστα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δυσάρεστα για μας. Υποστηρίζουμε την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος είναι ο μόνος αετός που δεν πέταξε σήμερα. Έχει μαραζώσει με αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό και με την αγωνιστική ταυτότητά του που δεν είναι καθόλου καλή. Ούτε φέτος, ούτε πέρυσι. Έχει πολύ καιρό ο κόσμος της ΑΕΚ να δει καλό ποδόσφαιρο. Να δούμε όμως την ικανοποίηση που είναι διάχυτη, φαίνεται στους οπαδούς του Τριφυλίου για την νίκη αυτή. Νομίζω πάντως ότι και ο Παναθηναϊκός, Νίκο, δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στα αποδυτήρια μετά, φυσικά υπάρχει ικανοποίηση, έτσι δεν είναι. Μετά τον αγώνα. Νομίζω ναι. Από την άλλη όμως, επειδή εγώ προσωπικά που έχω παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια, μια νίκη επί της ΑΕΚ, ανεμική μάλιστα, δεν νομίζω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο θα κάνει τους φιλάθλους και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να χαρούν ιδιαίτερα. Σαφώς και χαίρονται γιατί καλύφθηκε μια διαφορά 9 βαθμών από έτσι την ΑΕΚ. Έτσι που το λες, νομίζω ότι υποτιμάς την ΑΕΚ όμως, έτσι. Την υποτιμώ την ΑΕΚ, ναι, και μιλάω ειλικρινά. Τη φετινή τουλάχιστον ΑΕΚ, ή αν θέλεις να το πω πιο χαρακτηριστικά, πιο ειδικά, τη χθεσινή ΑΕΚ, βεβαίως την υποτιμώ. Τη χθεσινή ΑΕΚ, ναι. Μια αλλά... ΑΕΚ ανεμική. Και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τα μαύρα τα χάλια. Χθες όμως ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, ήθελε περισσότερο το παιχνίδι και το κέρδισε απέναντι σε μια ανεμική, επαναλαμβάνω, ΑΕΚ. Που το μόνο που προσπάθησε να κάνει ήταν να διαφυλάξει την ισοπαλία στην επιδίωξή της να κρατήσει τους 3 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Κάτι που δεν το κατάφερε. Τώρα έχουμε ισοβαθμία.
Η οποία όμως ισοβαθμία, εάν είναι παραμείνει έτσι, είναι υπέρ της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι με εκείνο το 3-0 που διαμορφώθηκε στα τελευταία 5 λεπτά. Mm-hmm. Έχει λοιπόν το αβαντάζ η ΑΕΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά βέβαια έχουμε και πολύ δρόμο. Έχουμε Τούμπα, όπου περνούν και οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών σίγουρα. Η ΑΕΚ, εάν πέσει η ποινή του ΠΑΟΚ, αν προσφύγει στη δικαιοσύνη και πέσει η ποινή του ΠΑΟΚ, μειωθεί, ίσως να παίξει με κόσμο. Λοιπόν, να δούμε μαζί, Νίκο, και να σχολιάσουμε το αγωνιστικό πρόγραμμα των δύο ομάδων. Το βλέπουμε στους δέκτες μας. Την 23η αγωνιστική, λοιπόν, πρώτα πάμε με τους επόμενους αγώνες της ΑΕΚ. Έχουμε ΑΕΚ Πανιώνιος, μετά Καλυθέα ΑΕΚ, ΑΕΚ Ακράτητος, ΑΕΚ Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΚ Όφη, Καλαμαριά ΑΕΚ και ΑΕΚ Ξάνθη, τελευταία αγωνιστική. Πάμε στον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Όφη, Καλαμαριά Παναθηναϊκός, Ξάνθη Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Μετά πάει στο Καφτατζόγλιο ο Παναθηναϊκός. Στη συνέχεια αποδέχεται το Εγάλεο και τέλος στην Λάρισα. Έχει λίγο πιο δύσκολο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός, ή μου φαίνεται? Όχι λίγο. Σαφώς πιο δύσκολο πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός έχει να ανέβει τρεις φορές καταρχάς στη Θεσσαλονίκη. Και η ΑΕΚ 2 έχει ΠΑΟΚ και αλλά Καλαμαριά. Αλλά σε καλύτερες χρονικές συγκυρίες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάει επίσης στη Ξάνθη, που κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν πέσει η ποινή της Ξάνθης, θα παίξει και εκεί και κλεισμένο το θυρών. Και έχει να πάει και την τελευταία αγωνιστική στη Λάρισα. Μάλιστα. Να συναντήσει την ομάδα του παλιού του παίκτη και κατά την ταπεινή μου άποψη καλύτερου σύγχρονου Έλληνα προπονητή του Γιώργου Τοδόνη. Πάντως είδαμε νωρίτερα τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη, ο οποίος πανηγύριζε και έκανε και έτσι προφανώς επιδεικνύοντας το σήμα, το σύμβολο που έχει στο στήθος του, το τριφύλι. Υπάρχει ικανοποίηση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού από την πλευρά της ΠΑΕ για τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη και πώς τον υποδέχεται ο κόσμος που φαίνεται ότι δεν τον ήθελε και πολύ. Νίκο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Μαλεζάνη δεν παρεκκλίνει στο παραμικρό από αυτό που είχε χαράξει από την αρχή της περίοδου. Δηλαδή το να φτιάξει, να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα. Εκτιμώ ότι στην αρχή της περίοδου έγινε ένα σοβαρότατο επικοινωνιακό λάθος από την πλευρά της ΠΑΕ, αλλά πιστεύω και του προπονητή. Το ότι δεν καταθέσανε ευθαρσώς και υπεύθυνα στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, με 12 καινούργιους παίκτες που πήραμε στο ρόστερ της ομάδος, δεν είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να φτιάξουμε την ομάδα που θα χτυπήσει με αξιώσεις τους τίτλους, που θα κάνει τις διακρίσεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν το είπανε. Αντιθέτως, οι δύο μεταγραφές που γίνανε των ξένων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, οι πιο ακριβές μεταγραφές του Κονσεϊσάου. Μα εγκατέλειψε κιόλας. Ναι, του Κονσεϊσάου και του Μπίσκαν. Δημιούργησαν την προσδοκία ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι παντοδύναμος. Ήρθαν τα αποτελέσματα, μοιραία ήρθαν τα αποτελέσματα όταν χτίζεις μια καινούργια ομάδα και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Για να γυρίσω στο Μαλεζάνη, πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής πάνω απ' όλα, που εκτιμώ ότι έχει αυτό που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, από το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει κουλτούρα. Έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα. Τον ακούμε πάρα κατά πολλές... πόσο είναι αποδεκτό τώρα εδώ στην Ελλάδα αυτό, ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Μα εδώ μιλάμε λίγο αιρετικά, αν θέλεις, με την έννοια του ότι δεν θα πούμε αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, αλλά αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε και αυτά τα οποία σε τελική ανάλυση οφείλουμε κάποια στιγμή να αποδεχτούμε και στον τόπο μας. Ο Μαλεζάνη, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική κουλτούρα σε σχέση με άλλους συναδέλφους του. Πρέπει επίσης να συνυπολογίσουμε το ότι έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και έχει δημιουργήσει ήδη μια πάρα πολύ καλή φουρνιά νέων ποδοσφαιριστών που κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι το μέλλον του αυριανό μέλλον του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη μετά το καλοκαίρι στην πορεία Μαλεζάνη στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, αλλά εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι άδικα ο Μαλεζάνη ευλήθη σε τόσο μεγάλο βαθμό. Νίκο, να πάμε και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Score Live, Κώστας Κετσετζόγλου, διευθυντής. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Κωστή, να έχουμε. Επίσης, Κώστα. Λοιπόν, δεν τα πήγε καλά η ομάδα χτες, καθόλου καλά. Ναι. Τι φταίει? Τι φταίει? Πολλά φταίνε. Δεν νομίζω ότι το χθεσινό είναι κάτι, πώς να πω, κάτι ξεκάρφωτο, έτσι κάτι που να μας ευνηδιάσει το ότι η ΑΕΚ δεν πήγε καλά χθες. Η ΑΕΚ είχε και χθες την εικόνα που ήξερε τα παιχνίδια φέτος. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που, κατά την άποψή μου λανθασμένα, συνέχισε την περσινή της τακτική, δηλαδή
Μιλάω για καθαρά αγωνιστική στρατηγική της ομάδας, έτσι. Επέλεξε και φέτος ο κύριος Σάντος και φυσικά και η διοίκηση, γιατί μαζί φαντάζομαι ότι σχεδιάζουν τη στρατηγική της ομάδας, να φτιάξει μια ομάδα παρότι είχε πολύ καλύτερο υλικό από το περσινό, που να προσπαθεί να κλέβει τα παιχνίδια και όχι να κυριαρχεί και να τα κερδίζει, όπως ήταν πάντα η ΑΕΚ, που όλοι ξέρουμε. Εχμές για τον Σάντος ακούω τώρα, Κώστα. Δεν είναι εχμές. Είναι κάποια πράγματα που από το καλοκαίρι τα έχουμε. Προσωπικά τα έχω γράψει δηλαδή. Απλά επειδή και το έλεγα και το λέω και τώρα, ότι ο κύριος Σάντος έκανε δύο πάρα πολύ πετυχημένες χρονιές στην ΑΕΚ. Είναι ένας προπονητής που μετά τον κύριο Μπάκεβιτς ήταν ο μοναδικός που έφτασε την ΑΕΚ πραγματικά να διεκδικεί το πρωτάθλημα και να το χάνει στις λεπτομέρειες. Πέρυσι το έκανε αυτό με υλικό κατώτερο από τη θέση τελικά που κατέλαβε η ομάδα. Οπότε έχει το δικαίωμα, το απόλυτο, να κάνει τις επιλογές του. Και σε εμάς είναι το δικαίωμα να έχουμε το δικαίωμα να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όπως γίνεται πάντα. Φαίνεται πάντως ότι τα αποτελέσματα. Αποδείχθηκε λαθασμένη, φάνηκε και χθες και θα φανεί για μένα ό,τι και να γίνει στο τέλος. Ακόμη δηλαδή, αν η ΑΕΚ καταφέρει και βγει δεύτερη και πάρει και το κύπελο, που είναι ένα παιχνίδι, και σε ένα παιχνίδι, ακόμη και ο Πανιώνιος έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό ή ο διαλυμένος ΠΑΟΚ έχει νικήσει τον Ολυμπιακό. Φέτος έγινε λάθος στην ΑΕΚ. Πάντως, Κώστα, ναι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕΑΕΚ, ο κύριος Νικολαίδης, ήταν σίγουρος χθες στις δηλώσεις που έκανε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που θα καταλήξει στη δεύτερη θέση. Έχει καλύτερη ομάδα, είπε, από τον Παναθηναϊκό. Πάντως ήταν 6 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό και τώρα 9 είναι ισόβαθμοι. 9 και τώρα είναι ισόβαθμοι. Ναι. Αυτή η αγωνιστική κοινά. Προσωπικά εύχομαι να έχει δίκιο. Ξέρει καλύτερα την ομάδα σίγουρα ο πρόεδρος από μένα και από σένα. Από εκεί πέρα αυτό θα φανεί το αποτελέσματος. Εγώ μιλάω γενικά, ό,τι και να γίνει. Και λέω και πάλι, και δεύτερη να βγει και τρίτη να βγει και να πάρει το κύπελο ή ακόμη και να χάσει το τελικό από τον Ολυμπιακό. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, του χρόνου. Είναι γεννημένη για να πρωταγωνιστεί, ΑΕΚ. Αυτό είναι το δεδομένο. Ναι, όχι. Έτσι. Και τώρα πρωταγωνιστεί. Η ΑΕΚ είναι γεννημένη. Δεν είναι ένα πρωταγωνιστή τώρα για τη διεκδίκηση τη δεύτερη θέση. Να παίζει ένα ποδόσφαιρο που έκανε και πολλούς ουδέτερους φιλάθλους στο παρελθόν να την παραδέχονται, ακόμη και όταν δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Αλλά να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχία. Το ποδόσφαιρο που παίζουν. Έπαιζε καλή μπάλα, ναι, καθεν η ΑΕΚ. Επιθετικό ποδόσφαιρο, γρήγορο και. Πολύ το καλό. Ποδόσφαιρο που παίζουν και όλες οι μεγάλες ομάδες. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα δεν αντέχεται. Είχε πάντα λίγο περισσότερο ρίσκο στο παιχνίδι και αυτό τη έχει στοιχήσει και τίτλους στο παρελθόν. Μαζί με άλλα πράγματα βέβαια που στοίχησαν τίτλους. Τέλος πάντων, για να μην ακριβώρουμε, η ΑΕΚ χθες παρουσιάστηκε, είπαμε, όπως παρουσιάζεται φέτος όλα τα παιχνίδια. Μια ΑΕΚ που δεν μπορεί να κυριαρχήσει ούτε απέναντι στον Εθνικό. Που έκανε το πολύ απλό που κάνουν όλοι οι αντίπαλοι. Αυτό, Κώστα, γιατί γίνεται. Φταίει ο προπονητής, φταίει το έμψυχο δυναμικό, φταίει η νοοτροπία, κάτι ναι, φταίει πω, και το δεν. Το καλοκαίρι, ας πούμε, στην προετοιμασία, την οποία παρακολούθησα, από τις 30 προπονητές που έγιναν, 28 ήταν σε έναν άξονα. Στην οργανωμένη άμυνα και στην κόντρα επίθεση. Μάλιστα. Αυτές τις συνθήκες η ΑΕΚ βρίσκει μπροστά της σε 4-5 παιχνίδια. Και όπως φάνηκε. Ακόμη και σε αυτά τα παιχνίδια πλέον δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Το δηλαδή, είδαμε, όπως λες και εσύ και με τον Εθνικό. Και στο Καρισκάκι με τον Ολυμπιακό και χθες με τον Παναθηναϊκό που η ΑΕΚ παραχώρησε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο. Δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι. Χθες δηλαδή η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή της, κατάφερε ακόμη και να σκοράρει ο Μπίσκαν από θέση center for. Αυτό το υπέροχο γκολ που έβαλε χθες ο Μπίσκαν. Παίζοντας. Πάντως και κάτι άλλο το οποίο. Για μένα δεν ήταν 4-4-2, ήταν 4-6-0. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά αξιοπερίεργο, Κώστα, είναι το γεγονός ότι χθες στη 18άδα που είχε η ΑΕΚ συνολικά και με τους παίκτες του πάγκου, ναι. Υπήρχαν 6 αμυντικά χαφ. Δηλαδή ένας στους 3 παίκτες. Είναι λαχνία για τον Σάντος αυτό να έχει στη διάθεσή του αμυντικά χαφ. Ένας στους 3 παίκτες που είχε στην αποστολή της ΑΕΚ ήταν αμυντικά χαφ. Τα 3 που έπαιξαν μέσα και μετά είχαμε τον Κυριακίδη, ο Σαπάνης, ο οποίος και αυτός μπορεί να θεωρηθεί αμυντικό χαφ. Και ο Μόρας. Και αυτό αμυντικό χάρτη. Ναι. Θέλω και οι μέσα. Να πω τώρα μια και τόσο κουβέντα ότι δεν θεωρώ ότι έχει στερεί σε υλικό τόσο πολύ τουλάχιστον όσο λένε από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, γιατί είναι καλύτερος ο Γκέκας, ας πούμε, το πρώτο σέντερφο της Καλυθέας από τον Βενλίσκι, χωρίς να θέλω να δείξω το Φανι Γκέκα. Γιατί βγήκε πρώτος κόβε πέρσι, Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Γιατί βγήκε πρώτος κόβε πέρσι και φέτος οδηγεί την κούρσα. Γι' αυτό ναι. Είναι καλύτερο. Εντάξει, μπράβο του. Και να του πω και, πώς να πω, ότι έχει τη συμπαράστασή μου για το ρεκόρ που έχασε. Αλλά
Και πάλι επιμένω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί το πρόσωπο τη καλύτερο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάλλιστα Κώστα μια σύγκριση. Γιατί, ας πούμε, ο Τσιόλης είναι καλύτερο από τον Έμερσον, γιατί ο Μπίσκα είναι καλύτερο από τον Κατσουράνη, γιατί ο Γκούμας είναι καλύτερο από τον Τζιρίλο και γιατί ο Μόρις που χθες έδωσε δύο ευκαιρίες στην ΑΕΚ χωρίς να κάνει ΑΕΚ επίθεση είναι καλύτερο από τον Αλεξόπουλο. Γιατί ο Σοροντίνο είναι χειρότερο από τον Καλίνοβιτς, γιατί ο Λάκης είναι χειρότερο από τον Πίδη, γιατί. Άσε για το Λάκη, μίλε σε παρακαλώ, γιατί τα έχουμε πάθει τα εμφράγματα Κώστα πανωτά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο συνονόματος σου Κώστα, ο κύριος Κώστας Γκότζος, διευθυντής της εφημερίδας Derby, να μας σχολιάσει τα του Derby. Κώστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι συζητάτε, λίγο το τέλος έπαιξε, αν είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Συζητάμε για τον χθεσινό αγώνα, αν δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αν ήταν καλό το πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Αν ήταν καλύτερο από αυτό τη κακή ΑΕΚ. Αν πιστέψω όσα ακούω σήμερα, πρέπει να ήταν τραγικό το πρόσωπο του Παναθηναϊκού, τραγικό ο Παναθηναϊκός, άτυχη ΑΕΚ και ένα Θεό ξέρει τι. Πού τα ακούσατε αυτά. Θα αρχίσουμε να συζητάμε το αυτονόητο τώρα το παράδειγμα, το χθεσινό παιχνίδι. Και δυστυχώς δεν είναι για το χθεσινό παιχνίδι μόνο. Είναι για όλο το πρωτάθλημα, για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ χρησιμοποιείτε το οτιδήποτε για να βγάλει ο καθένα αυτό που έχει στο μυαλό του από πριν. Δηλαδή, το, κι αν θα το καταλάβετε αύριο που θα κυκλοφορήσουν και εφημερίδες, θα δείτε ότι. Με τον ντέρμπι θα ασχοληθούν όλοι σε τρίτο πρόσωπο. Η ουσία εδώ πέρα να επιβραβευτεί ότι παιδιά, οι ομάδες αυτές δεν είναι καλές. Μία ομάδα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, ένας μόνο πρόεδρος, μόνο συγκεκριμένοι οπαδοί. Και γιατί όχι να το καταλήξουμε και στην τελική του, ας πούμε, μόνο ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Όλοι οι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμες. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία των όσων ακούω για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού Μεζάκη, διότι δεν έχω ακούσει κουβέντα για τον ντέρμπι αυτό καθ' αυτό, σαν ποδόσφαιρο. Τι παίχτηκε, τι δεν παίχτηκε, τι έγινε και τι δεν έγινε. Παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο, Κώστα. Ήταν ποδόσφαιρο αυτό που παίχτηκε αντάξιο των ομάδων δύο ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Νομίζω ήταν τα καλύτερα ντέρμπι. Ορίστε. Νομίζω ήταν τα καλύτερα ντέρμπι. Αν θυμηθώ, προσπαθήσω να θυμηθώ με το μυαλό μου εκείνο το περιβόητο ντέρμπι των δύο μεγάλων ομάδων αντίστοιχα, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ το 96, που η μία είχε πάει στις 4 της Ευρώπης και η άλλη ήταν η ομαδάρα μέσα με τσάρτα, με κοστή, με σαμπανάσο και δεν ξέρω τι άλλο είχε. Δεν είχε ένα συγκριτικό παιχνίδι, είχαν γίνει δυόμιση φάσεις όλο το παιχνίδι. Και η μία είχε την κόλο Μπορέλη. Τι πάει να πει τελικά καλό ποδόσφαιρο, για να μάθω κι εγώ, δηλαδή, γιατί έχω ζοριστεί με αυτά που ακούω. Ειλικρινά, δηλαδή, νομίζω από ένα σημείο και μετά πρέπει να νιώθω και τύψεις. Πρώτον, γιατί πήγα στο γήπεδο, πρέπει να θεωρηθώ δηλαδή κάτι σαν προδότης της ιστορίας του ποδοσφαίρου, ας πούμε, και του καλού ποδοσφαίρου. Πιθανόν να είμαι άμπαλος, πιθανόν σε μια χώρα όπου αυτό πρέπει να δηλαδή, παρακολουθούν σε ζωντανή σύνδεση την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, στα καράφια βέβαια, ούτε καν τώρα. Και τη Γιουβέντους, όντως αυτά τα μάτια να φαίνονται λίγο κλωμάκια, να μην μπορούν να συγκινήσουν το μαθημένο στο πολύ καλό θέαμα ελληνικό κενό. Απλά Νίκο Σακελαρόπουλε, εσύ είσαι ικανοποιημένος από το αγωνιστικό θέαμα. Από το φετινό, νομίζω ότι ο χθεσινό Παναθηναϊκός ίσως έκανε την καλύτερη εμφάνισή του. Από την άλλη όμως, ως Παναθηναϊκός δεν είμαι ευχαριστημένος με την έννοια του παρελθόντος, σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν. Σαν πιστεύω... αγώνας, Νίκο, αυτός ο αγώνας σου άρεσε, δηλαδή σε καθήλωσε. Ναι, με καθήλωσε. Είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες. Θα θυμίσω ότι και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες σε δύο ανεπανάληπτα τέτα-τέτ. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν οργανωμένος, ήταν πάρα πολύ σοβαρός μέσα στο γήπεδο εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Και μία από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν το θέμα του πέναλτι, στη φάση του πέναλτι. Που για κανένα ρεκόρ δεν επιτρέπεται κανένας ποδοσφαιριστής να βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Εκεί δηλαδή εννοώ το ότι το χτύπησε ο Γκέκας. Επιρρύπτει τις ευθύνες στο Φάνη Γκέκα. Βέβαια, γιατί για να κάνει το ρεκόρ ο Γκέκας, πιθανόν εάν η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου στο τέλος ήταν εύστοχη, ο Παναθηναϊκός να έχανε το βαθμό. Υπήρχαν εμφράγματα. Πιστεύεις ότι υπάρχει καλύτερος παίκτης για να εκτελέσει πέναλτι, καλύτερος εκτελεστής στον Παναθηναϊκό από τον Γκέκα? Ο Γκονζάλης. Χτυπάει τα πέναλτι του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Τώρα. Μιας και μιλήσαμε για το πέναλτι, να σχολιάσουμε και ορισμένες φάσεις. Ήταν πέναλτι? Νομίζω ότι ήταν, ναι. Κώστα Γκότζο. Κοίταξε, θα ξαναπώ πάλι αυτά που είπα προηγουμένως. Ειλικρινά το λέω. Σε λίγο αισθάνομαι ότι θα αρχίσω να ζητάω συγγνώμη γιατί πήγα στο γήπεδο χτες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί τόσο ιστορικό για αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή, στο μάτσο Ολυμπιακός παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο πριν από λίγες μέρες. Ο Κώστας ο Κετσετζόγλου τι λέει για τη φάση του πέναλτι? Νομίζω είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τώρα, η άλλη φάση η οποία συζητήθηκε πολύ ήταν η φάση όπου ο επόπτης γραμμών σήκωσε σημειάκι πριν καν γίνει. Εκεί που επιτέθηκε ένα τέρμα από τον Φάνη Γκέκα. Τώρα θα ρωτήσω τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι έχω ήδη την απάντηση. Ξεκινώ από σένα, Νίκο.
κακώς ακυρώθηκε αυτό το. Μη γενόμενη φάση, εν πάση περιπτώσει. Μέσα στο γήπεδο, η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση. Στην τηλεόραση, νομίζω πάλι, άμα δούμε τη φάση με τη γραμμή. Όταν μπει, όταν βγει η γραμμή, πάλι θα δούμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι κανονικό το γκολ. Μάλιστα. Ο Κώστας ο Κετσετζόγλου τι λέει. Φοβερός ο υπόπτης. Φοβερή απόφαση. Δηλαδή, και εγώ μέσα στο γήπεδο δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε. Γιατί, αν δεις ο Τσιρίλο, την ώρα που κάνει την κεφαλιά, έχει φτάσει τελικά μπροστά από το ΚΙΑΚΑ. Και δικαιώνεται ο υπόπτης πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι ακριβώς στην ευθεία και βλέπει το ΚΙΑΚΑ που είναι τουλάχιστον μέσα σώμα μπροστά και δεν είναι offside. Μάλιστα. Ο Κώστας ο Γκότζος τι λέει. Πάλι, μη μας πεις, Κώστα μου, για το ότι. Γενικά για το ποδόσφαιρο κλπ. Να το πάμε επί τη ουσία. Μη μου πει ότι είσαι απογοητευμένο. Απογοητευμένο εγώ δεν είμαι. Όχι, επειδή μαζί του. Δεν πάρει κανένα παιχνίδι, εντάξει. Αλλά για τη φάση θα πω το εξή, ότι δεν γίνεται, ούτε μία στο εκατομμύριο επόπτε που μπορούν να διακρίνουν έναν αγώνα προτεταμένο σε χιλιοστά να κάνουν τα λάθη που έχουν κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια να το έχουν φέρει εδώ που είναι. Ναι, δεν γίνεται. Κάτι τρέχει. Δεν γίνεται αυτή η γάτα. Αυτή η γάτα ο Μαυρόπουλος που είδε τον αγώνα προτεταμένο και κατάλαβε ότι για χιλιοστά είναι offside. Δεν γίνεται να είναι ο ίδιος που ήταν στη λεωφόρο στο μάτι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ίδιος που ήταν σε άλλα παιχνίδια κλπ. Δεν γίνεται. Κάτι τρέχει. Δεν γίνεται να είναι τέτοιος γάτος, τέτοιος αετός, τέτοιο μάτι. Τι τρέχει δηλαδή, Κώστα, είναι η διαιτησία, είναι στημένη αυτό εννοείς. Στημένη δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξει ότι κάποιος τα πήρε. Και αύριο θα με καλέσω στους εισαγγελέας, θα με τρεις φυλακή και έχω δύο παιδιά. Έτσι, να το λέμε. Αλλά δεν μπορώ να πιστώ ότι πια είναι θέμα ανθρωπίνων λαθών αυτά που βλέπω. Όταν βλέπω τόσο ικανούς ανθρώπους, όταν βλέπω τον Καζναφέρη χθες να κάνει άριστη εφαρμογή του πρότοπο του πλεονεκτήματος, να κάνει πολύ καλή διαιτησία, δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι ο ίδιος άνθρωπος θα έχει κάνει μαντάρα σε πολύ πιο εύκολα μάτς. Εδώ πια κάτι τρέχει. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται οι ίδιοι άνθρωποι τη μία να ξεχωρίζουν το μάτι της βελόνας, την άλλη να μην μπορούν να χωρίσουν ένα δεμάτι άγειρα στα δύο. Κώστα Γκότζο. Ο υπόπτης αυτός που ήταν που είδε αυτή τη φάση. Αν του βάλουμε το ιστορικό του μέσα, έχει αφήσει offside τα οποία φεύγουν από 5 μέτρα πίσω παίκτες. Κώστα Γκότζο, Κώστα Κετσετζόγλου και Νίκο Ακελαρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καλό και το ευχάριστο, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έγιναν επεισόδια μέσα στο γήπεδο και ότι 45.000 κόσμος μπόρεσε να δει αυτόν τον αγώνα που κάποιοι λένε ότι ήταν ένα όμορφο παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων. Κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ ολοκληρώσαμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Και πάλι αύριο, κανονικά από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 και 4, τώρα ακολουθεί η εκπομπή World Reports με τον Μανώλη Κωστίδη και στις 9 το Δελτίο Ειδήσεων με την Ευτυχία Πενταράκη. Καλό σας βράδυ.